I'm sure you can understand why our beloved parent company, Warner Brothers, has decided to make a sequel to the trilogy. What? They informed me they're going to do it with or without us. I thought they couldn't do that. Oh, they can. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία εκπομπή Monkey Bros Show. Είμαι ο Τάσος Αλλοδαπός. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Matrix 4. Θα μιλήσουμε spoiler για το Matrix 4 από την αρχή. Οπότε όποιος δεν γουστάρει φεύγει αυτή τη στιγμή. Τάσο. Και μαζί μου είναι ο τύπος που πετάγεται. Ναι. Ο Αλέξης. This is my deal. Τι λέει Αλέξη, πώς είσαι? Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Και μαζί μας για πρώτη φορά έχουμε τον Γιούρι. Γιούρι, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Με την γλυκιά φωνή. Λοιπόν, είμαστε τρία άτομα. Πήγαμε, είδαμε την ταινία μαζί. Για μένα ήταν η δεύτερη φορά μου. Όντως. Που την είδα στο κινηματογράφο μέσα σε 10 μέρες περίπου. Και θα πω πρώτα μια ιστορία. Okay. Και θα μπούμε στη φάση. Τώρα το λέω ιστορία. Εννοώ το... Και θα ήθελα και εσείς να μου πείτε. Για μένα αυτή η ιστορία που θα σας πω εξηγεί και τη σημασία που έχει το Matrix για μένα. Το Matrix 4 ή το Matrix? Το Matrix. Το Matrix. Okay, το Matrix. Γενικά. Ναι, γενικά. Εντάξει, λογικό. Έχει αφήσει εποχή. Να ρωτήσω κάτι πριν ξεκινήσεις. Πολύ βασικό. Τα non-spoiler reviews, γιατί είσαι τόσο αντίθετος? Γενικά. Κοίτα, δεν είμαι αντίθετος. Κάποτε έγραφα αποκλειστικά τέτοια, ξέρω εγώ, σωριδών. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουν καμία σημασία για τον τύπο που είδε την ταινία, το non-spoiler review. Και αυτός που δεν είδε την ταινία, γιατί να ακούσει για την ταινία? Να πάρει μια άποψη για το αν είναι καλή, ναι, για να δώσει το χρόνο του. Ναι. Δεν ξέρω, επειδή δεν επιλέγω πια έτσι ταινίες. Εσύ? Ναι. Δηλαδή, ίσως να μας πει ο κόσμος, ξέρω εγώ, επιλέγει τις ταινίες με βάση τι θα πούν οι κριτικοί σε έναν spoiler. Of course. Το κάνεις. Δεν ξέρω. Σοβαρά. Τι εννοείται, ας πούμε? Για μένα το αν θα δω μια ταινία είναι το trailer. Α, τριλεράγια, ενδιαφέρον. Δυστυχώς είναι μια βαλακία αυτό. Πολλές φορές το trailer είναι απλά ένα marketing. Ναι, εργαλείο. Ένα εργαλείο είναι αυτό που θα δεις. Που είναι σχεδιασμένο για να σε κάνει να δεις ταινία. Είναι πάντως, σχεδιασμένο. Μπορεί να κολλήσει αυτό το ερώτημα πάνω στο Matrix 4. Okay. Γιατί? Okay. Γιατί όλοι οι κριτικοί, όχι όλοι, η πλειοψηφία και του κόσμου που το είδε και των κριτικών ήταν λίγο μνιέχ για την ταινία. Δεν θα έλεγα μνιέχ. Πώς το λένε, controversial. Όχι, δεν ξέρω πού παίρνετε εσείς τις πηγές σας. Εγώ είδα στο Letterboxd. Εγώ έπαιρε 3,3. Στα πόσα ψηφίζουν αυτά? Στα 100. Ας πούμε το Matrix στο 5. Μέχρι το 5. Μέχρι το 5. 3,3 στη μέση. Μια πολύ decent. Το Matrix 1 πήρε 4,9. Okay. Εγώ ας πούμε στα site που διαβάζω είδα μέτριες κριτικές και είπα όχι, όχι, δεν ξέρετε, δεν κατάλαβες. Θα το δω, δεν πιστεύω το hate, δεν πιστεύω κανέναν. Denial. Θα το δω πρώτος και όχι πρώτος, θα το δω και μετά θα βγάλω άποψη, δεν σας πιστεύω. Για το Matrix συγκεκριμένα, έτσι. Συγκεκριμένα για το Matrix. Πάμε τώρα στο story, ωραία. Όταν ήμουνα 7-8 χρονών, okay, ζούσαμε μαζί με τον αδερφό στην Καβάλα, σε ένα σπίτι, στο οποίο, στο ίδιο σπίτι μέσα, στο ίδιο διαμέρισμα, το διαμέρισμα είχε εσωτερική σκάλα και σοφίτα. Okay. Τη σοφίτα την νίκαιζε ένας φοιτητής, ο οποίος πήγαινε στο ΤΕΙ της Καβάλας. Okay. Ο τύπος ήταν δηλαδή 18 μέχρι πόσο ήταν, ξέρω, δεύτερο, τρίτο έτος, δεν ξέρω. Αυτός ψιλοέκανε
όχι παρέα μαζί μας, αλλά όταν ήταν στο σπίτι, καμιά φορά μας έβαλε να παίξουμε στο PlayStation 1 okay. και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, δες τώρα. Είχε λίγο ξάδερφος από το χωριό vibe. Ναι. Cool ξάδερφος από το χωριό. Ναι, ναι, ναι. Ο τύπος αυτός μας έλεγε ένα bedtime story. Το οποίο ήταν το Matrix. Δηλαδή, ήταν ένα διάστημα, κάποιες εβδομάδες, που εμείς αράζαμε, ξέρω εγώ, να μας πει παραμύθι. Μας έλεγε το Matrix. Εγώ δεν ήξερα ότι αυτό είναι μια ταινία που έχει βγει. Νόμιζα ότι είναι κάποιο βιβλίο. Και το έμαθα χρόνια μετά. Όταν... Τώρα μιλάμε, ήμουν 7-8 χρόνια έτσι. Ναι. Όταν 11, 12, 13 αποφασίζαμε ποιες ταινίες θα πάρουμε από το Video Club και είδα το Matrix. Τόσο μικρός ήσουν. Εκεί ήταν το 99. Το 99. Πόσο ήμουν. Εκεί ήμουνα 8. Γιατί εγώ θυμάμαι το release του Matrix και θυμάμαι να το θυμάμαι, ρε παιδί μου. Άρα εσύ αν ήσουν 7, εγώ θα ήμουν 5. Τέσσερα κάπου εκεί, ρε παιδί. Εγώ δεν θυμάμαι καθόλου το release του Matrix. Και το θέμα ποιο είναι, ότι όλο αυτό το story που, και ο τρόπος που μας το έλεγε και έτσι όπως μας το έλεγε, έχτισε μια αγάπη για την ιστορία. Ένα μύθος. Ναι. Και τη σημασία του που είχε για μένα. Με πολύ μετά άρχισα να βλέπω την ταινία κριτικά και να καταλαβαίνω τι είναι και τι δεν είναι αυτή και τα υπόλοιπα και τα δύο sequel. Εσείς τι εμπειρία είχατε με το πρώτο Matrix? Αρχικά πότε το είδες πρώτη φορά? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι? Θυμάμαι, δεν θυμάσαι, ναι, αυτή την εμπειρία? Δεν θυμάμαι την εμπειρία την ίδια, όχι. Okay. Άρα δεν θυμάσαι πώς ένιωσες την πρώτη φορά? Ήμουν πολύ μικρός και όχι, δεν θυμάμαι. Και δεν παίζει, να μην καταλάβαινες κιόλας τι γινόταν. Ναι. Απλά μπαμ μπαμ μπαμ. Ακριβώς. Okay. Πολύ cool μπαμ μπαμ μπαμ. Αυτό είναι το review μας για το Matrix 4. Πολύ cool μπαμ μπαμ μπαμ. Και τα είπε η Λάνα στο πρώτο μέρος της ταινίας, έτσι. Η ίδια. Ναι. Αυτά μετά. Αυτά μετά. Μετά. Για πες μας, Γιούρι. Παιδιά, εγώ νομίζω πως απλά το είδα στη τηλεόραση και απλά είχα ξεχάσει να κλείσω τα μάτια μου και απλά είχα κολλήσει τη τηλεόραση. Απλά είχε αλλάξει εντελώς το σύμπαν μου. Μου έχει πειράσει πάρα πολύ. Okay. Έχω δει τη τριλογία άπειρες φορές. Θυμάμαι να το βλέπω με το πατέρα μου έως και παραδοσιακά κάθε χρόνο, κάθε Χριστούγεννα το βλέπουμε όλες τις ταινίες απανωτά. Okay. Και κάθε χρονιά να λέμε πόσο δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Κλασικά ο πατέρας μου. Και τι είναι τελικά το Matrix? Ήταν το αγαπημένο του topic συζήτησης. Προφανώς είχα χτίσει μια εικόνα, αλλά ήταν πάντα το ωραίο να ξαναμπαίνουμε στο φιλοσοφούσατε πάνω σε αυτό. Ναι, ήταν μια ευκαιρία να μιλήσουμε για πράγματα. Okay. Που νομίζω ότι ισχύει για πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή άνθρωπος που δεν είχαν επαφή με αυτό, είχε δώσει σαν τη σπίθα έτσι να ξεκινήσουν okay. άνθρωποι να συζητάνε για πράγματα. Okay. Και με τον πατέρα δεν είχατε συζητήσεις, ας πούμε, παρόμοιες? Μόνο το φιλοσοφικές, Matrix, ας πούμε. Ναι. Όχι. Πόβο και ξαφνικά έρχεται το Matrix και τι είναι η πραγματικότητα? Δηλαδή, πάρα πολύ αστείο, ανάμεσα με σφινά και βότκας φυσικά. Ναι, γιατί... μπαμπά θα να κοιμηθώ. Άλλο ένα σπινάκι, πες με την πραγματικότητα. Πάμε. Για πες, Αλέκο. Εντάξει, και εγώ έχω dad story. Εγώ σου λέω, θυμάμαι το release. Ο πατέρας μου τρελό πρεζάκι ταινιών. Σε φάση να έχει ό,τι ταινία υπάρχει. Σε αυτά τα βαρέλια με τα DVD, το ένα πάνω από το άλλο. Όταν είχε βγει το Matrix 1999, ήταν οι πρώτες φορές που υπήρχε το widescreen. Σταματήσαμε στο 4:3 και ήταν το 16:9 και εμείς δεν είχαμε ακόμα τηλεόραση 4:3 και τότε θυμάμαι να νευριάζω απίστευτα με τον πατέρα μου, γιατί στρέτσαρε την ταινία και ήταν όλα παραμορφωμένα. Σφάση, μπαμπά, απλά στο 4:3 σκόβεται. Μου λέει, όχι, πρέπει να φαίνονται τα πάντα. Λέω, ο Νίο φαίνεται σαν να είναι μακαρόνι. Ήμουν 5-6, δηλαδή σου λέω. Ναι, μα τι είναι reality?
Είναι σε 4 απλώς, δεν είναι κάτι που μήπως είναι effect του Matrix, μήπως είναι glitch. Ήτανε πάρα πολύ δηλαδή για να σας το λέω, σκεφτείτε πόσο έντονο για μένα ήταν η ψυχανάγκα του πρέπει να είναι σωστό το aspect ratio και από εκεί άρχισα να έχω προβλήματα με αυτό. Όταν είδα πρώτη φορά την ταινία, δεν μ' άφηνε ο πατέρας μου, μέχρι που εκεί στα 10, σχετικά νωρίς την είδαμε μαζί. Ο πατέρας μου δεν φιλοσοφεί, απαγορεύεται. Αλλά του άρεσαν τα πιου πιου. Καλά, καλά, εντάξει, ναι, φυσικά. Νομίζω του άρεσε ο προβληματισμός, αλλά δεν είχαμε συζητήσεις όπως εσείς. Εγώ είχα συζητήσεις με τον εαυτό μου όμως. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει συζητήσεις με τον εαυτό μου για την πραγματικότητα. Και ως πολύ nerd παιδί και πολλές ώρες στον υπολογιστή, έτσι υπήρχαν οι αμφισβητήσεις, ας πούμε, το simulation και όλα αυτά. Τα αντιλαμβανόμουν. Πιστεύω ότι είχα πολύ καλή αντίληψη για παιδί της ταινίας. Δεν ήταν blow my mind. Μου σου φάσει ενδιαφέρον. Όταν είδα το 2 και το 3, το είχα κάψει εντελώς. Δηλαδή ήταν βραχυκύκλωμα. Δεν καταλάβαινα τίποτα τότε. Το 1 μου φαίνεται πολύ ολοκληρωμένη ιστορία άμα την πάρεις απομονωμένα, μετά με Ζάιον και μηχανές και όλα αυτά και αρχιτέκτον. Πω μαλάκα, σου μιλάω τώρα να είμαι 16-17 να κάνω rewatch και να έχω δει αυτή την κολοσκηνή 7 φορές και να μου σου κάτι δεν προσπαθούσα σαν μυστήριο να προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Ναι, δεν έχεις καμία ελπίδα. Όχι, εντάξει, τώρα άμα κάτσε να το δεις. Στα 17 σου δεν έχεις καμία ελπίδα. Στα 17 δεν έχεις καμία, δεν έχεις καμία, δε, καμία, καμία ελπίδα. Θα είχε για μένα, ας πούμε, το Matrix. Η αξία του Matrix, την οποία μπορείς να το πρώτο, και αυτό το οποίο έκανε είναι να αλλάξει τον κινηματογράφο τον ίδιο. Ναι. Αυτά τα συζητήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή στη χαμένη εισαγωγή. Ναι. Που δεν ηχογραφήθηκε ποτέ. Mm. Που... Κάτσε να δω αν ηχογραφεί. Ναι, αυτό που σου έλεγα τότε είναι ότι για μένα και φαντάζομαι για πολύ κόσμο, το Matrix το πρώτο είναι τόσο καλά δομημένο, σχεδόν έχει τέλεια ροή. Γιατί όμως? Γιατί αναγκάστηκε να είναι έτσι. Και αναγκάστηκε γιατί η Warner δεν ήθελε να δώσει λεφτά στους Wachowskis. Και αυτοί αναγκάστηκαν στις. Ναι, σωστά. Επέλεξα να το πω έτσι, ας πούμε. Στους, τότε... μιλώντας μέσα σε ένα παρελθόν. Δεν ήθελε. Ναι. Θα το πούμε σωστά. Λοιπόν, στις Wachowskis δεν ήθελε να του δώσει λεφτά, γιατί τους φαινόταν παράλογο το σχέδιό τους. Και αυτοί αναγκάστηκαν να προσλάβουν storyboard artists. Αναγκάστηκαν να προσλάβουν comic book artists της Marvel για να κάνουν όλη την ταινία storyboard. Όλες τις σκηνές, τα πάντα. Οπότε στην ουσία είχε γίνει το editing πριν αρχίσουν οι κάμερες να γράφουν. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται στην ταινία. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην χρειάζεται να είναι εκεί που είναι. Το όραμά τους, αυτό που θέλανε να δώσουν, είναι ακριβώς ό,τι θέλανε. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σε αυτή την ταινία. Δεν υπάρχει. Πιστεύεις ότι υπάρχει... Γιατί νομίζω ότι η ίδια η Λάνα, η οποία είναι μόνη της σκηνοθέτης της ταινίας, επιλέγει πλέον να είναι λίγο πιο loose. Να μην το κάνει έτσι όπως τότε, δηλαδή πρέπει να γίνουν όλα έτσι, σαν τάρα από πριν. Να αφήσει λίγο πιο φυσικά τα πράγματα στη σκηνοθέτηση της. Έχει αλλάξει και η ίδια στη σκηνοθέτηση. Εγώ νομίζω ότι αναφέρεσαι στο corporate intervention, παιδί μου, το studio intervention, ότι μπήκαν και τις πειράξαν πράγματα. Θα έλεγα, όχι, γιατί δεν νομίζω ότι επειδή αναγκάστηκε να το κάνει storyboard, επηρεάστηκε το όραμά της. Επειδή το έκανε storyboard, έπρεπε να το κάνει, να το ετοιμάσει από πριν. Okay. Και αυτό έκανε την ταινία να είναι τόσο δομημένα, τόσο καλά δομημένα. Mm-hmm. Που είναι αντίθετο με αυτό που γίνεται στις μεγάλες budget ταινίες. Γράφουμε και βλέπουμε στο edit. Ναι. Αυτό δεν έγινε στο πρώτο Matrix. Δεν γινόταν να γίνει στο πρώτο Matrix. Ένα μεγάλο πρόβλημα του Spider-Man. Ποιο Spider-Man απ' όλα. Του No Way Home. Ναι, έπρεπε να κόψουν κι άλλα.
Έπρεπε να το έχουν ετοιμάσει καλύτερα. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό που είπαμε τότε στην εισαγωγή και θα το ξαναπώ είναι μια πάρα πολύ αστεία ιστορία του Will Smith, ο οποίος αν ξέρετε ήταν ο πρώτος Νίο. Για να το γνωρίζετε. Σαν επιλογή audition. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Που ήταν hot τότε. Ήταν, hot. Ήταν πολύ hot και ξέρεις τι έκανε Yuri εντί για το Matrix. Το Wild Wild West. Το ξέρεις το Wild Wild West. Το έχω δει και... Ναι, ναι, το έχω δει. Ας το αφήσουμε εκεί. Που ήταν το μεγαλύτερο και μοναδικό flop του Will Smith. Του Will Smith μέχρι να κάνει το After Earth με το γιο του. Και το Σιάμα, δε. Πω, γιατί έγινε το After Earth, δεν το έχω δει καν. Γιατί έγινε αυτή η ταινία. Αυτό που θα ήθελα να συζητήσουμε τώρα είναι ποια είναι η σχέση σας με τη φιλμογραφία των Wachowskis. Ήδη έχετε πει εσείς διάφορα. Έχετε αναφερθεί στο παρελθόν, έχετε αναφερθεί στο όραμα, έχετε αναφερθεί στο πώς γίνεται μια ταινία ανάλογος με το budget, τις προτεραιότητες, που τώρα εδώ δεν ξέρω, θα πω πώς με τις γνώσεις που έχω, πώς μια ταινία μπορεί να γίνει, να ξεκινήσει να γίνεται από τον ήχο, βλέπε το Lynch, μπορεί να ξεκινήσει να γίνεται... από ηθοποιό, από φωτογράφο, έχει διάφορες δυναμικές όλο αυτό. Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω πως ξεκίνησε με το Matrix, οπότε σε αυτό το τομέα δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάτι. Αλλά γενικά σαν φιλμογραφία όλη η ιστορία τους, ρε παιδί μου. Οπότε ναι, πιο πολύ δεν ξέρω τα τεχνικά κομμάτια, πιο πολύ το τι έζησε ως παρατηρητής. Αυτό, ως, αυτή είναι η ερώτηση. Άρα, μιλώντας καθαρά από αυτό, πολλές εμπειρίες, δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Το Jupiter's Ascending. Κόλεσες. Ας πούμε αυτό, πώς ένιωσες όταν είδες το Jupiter's Ascending. Αυτό τα λέει όλα, όλη η σχέση. Αδιάφορα, πολύ αδιάφορα. Ένιωσα αδιάφορα. Εγώ ένιωσα προδοσία. Α, όχι, όχι. Εσχάτη. Εγώ επειδή είμαι δημιουργός, επιτρέπω, πώς να σου πω, στο μυαλό μου να κάνουμε και λάθη και δεν πειράζει. Δοκιμάζουμε κάτι και ας μην πετύχει, δεν πειράζει. Μα δεν ήταν καν δοκιμή, ρε φίλε. Και δοκιμή ήταν το Cloud Atlas, όχι το Jupiter's Ascending. Το Cloud Atlas έχει μεγάλο fanbase. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, αλλά... Είναι ένα περίεργο γενικά οικοδόμημα, ναι. Αλλά έχει κάτι. Το οποίο να πούμε, το Cloud Atlas βασίστηκε σε βιβλίο του Μίτσελ, ο οποίος είναι σεναριογράφος του Matrix 4. Αδιάφορο. Το απλά το αναφέρουμε γιατί. Δηλαδή ο Μίτσελ πλέον είναι συνεργάτης της. Και κάτι άλλο έχει γράψει πρόσφατα, καλό αυτός. Έχει γράψει διάφορα. Ναι, είναι συγγραφέας. Το βιβλίο του είναι το Cloud Atlas, το οποίο επίσης να πω ότι το Cloud Atlas είναι εξαφανισμένο και full σπάνιο στα ελληνικά, δεν το βρίσκεις. Και η φίλη Ιόνη που ήρθε από Αγγλία το ψάχνει να μου το βρει στα αγγλικά στην Αγγλία και δεν το βρίσκει. Είναι full σπάνιο. Δεν το είχε πάσει δηλαδή. Όχι. Απίστευτο. Είναι full σπάνιο, ρε. Δεν το βρίσκει. Τύπου μπορεί να το βρεις και να κάνει 100 ευρώ, ας πούμε. Επειδή είναι τόσο σπάνιο. Μία iconic Wazowski moment που έχω με τον Τάσο είναι το trailer του Cloud Atlas. Που δεν ξέρω αν το έχεις δει. Trailer. Ένα πεντάλεπτο τρέιλερ που έχει κιόλας. Έχει βγει ένα πεντάλεπτο τρέιλερ, το οποίο είναι... Η επιτομή των τρέιλερ. Είναι, ναι. Είναι ένα... απίστευτο. Είναι μια μικρού μήκους ταινία. Ναι. Έχει τόσο συναισθήματα. Ναι, πέντε λεπτά είναι... Ναι. Legit να είναι. Χωρίς να καίει την ταινία. Αυτό το τρέιλερ δεν θεωρώ ότι καίει την ταινία. Δείχνει, okay. Δείχνει πολλά πράγματα. Αυτό λέει πολλά για ένα τρέιλερ. Έχει, ναι, μουσική, έχει σκηνές. Έχει ένα feeling, δεν σου λέει τίποτα για την ταινία. Δεν καταλαβαίνεις. Λες, τι γίνεται τι τώρα. Γίνεται. Βλέπω κάτι αβορίγινες και βλέπω και κάτι εξωγήινους. Και δεν είναι... νιώθω μία. Και είναι Tom Hanks. Είναι ο Tom Hanks. Τώρα ή πριν. Ή πριν. Ή μετά. Ή ταυτόχρονα. Τι είναι reality. Είσαι όλα. Αυτό. Και λοιπόν, ρε παιδί μου, υπήρχε το hype τότε. Έγινε το Matrix 1, το 2, το 3. Νομίζω και οι δύο τότε ήμασταν. Δεν ήμασταν haters ποτέ των Matrix, ούτε του 2 ούτε του 3. Εγώ πάντα. Ποτέ, ποτέ όχι. Δεν θυμάμαι να τα μισώ ποτέ. Ούτε κι εγώ. Μπορεί, ούτε να, και τα... εγώ. Μπορεί να ξενερώνω καμιά φορά σε κάνα rewatch να είμαι σε φάση. You could do better.
Γιατί το ένα είναι τόσο καλύτερο. Ίσως μικρότερος να είχα κάποιες ενστάσεις ή νομίζω σήμερα είμαι σε καλύτερη θέση να το, να το κρίνω. Να το κρίνω, ναι. Αυτό που είπα πριν, ότι δεν πίστευα το hate από, ούτε από αυτούς που διαβάζω για να εμπιστευτώ για ταινίες κριτικούς, ναι, βασίζεται στη σχέση που στην ουσία έχω χτίσει με αυτούς τους δημιουργούς. Γιατί λάτρεψα το Sense8. Το λάτρεψα και, με, εγώ, το... Παιδιά, και με το πώς τελείωσε και με το τελευταίο, αυτό το τελευταίο frame που έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Ναι. Αυτό το τελευταίο frame, ναι, που φεύγει από την παρτούζα η κάμερα και καταλήγει στο στραπών και κλείνει, με βάζει μέσα στο μυαλό της, όχι μόνο αυτής, και ήταν και ίδιο τότε, τον Γουασόφσκι. Που είναι τι, ότι το όραμα που έχουμε εμείς δεν είστε έτοιμοι ακόμα και αντεγαμηθείτε. Εμένα αυτό μου βγάζει αυτό το ήταν τελευταίο. Ήταν αρκετά τέτοιο. Fuck you το Sense8, το τέλος ειδικά. Και το Matrix 4 είναι επίσης ένα fuck you τεράστιο. Το πιστεύω. Ναι. Είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ που μιλάς για το Sense8, γιατί πραγματικά νιώθω πως αν θες να μιλήσεις για το Matrix 4 πρέπει να καταλάβεις τι είναι το Sense8. Και να καταλάβεις τι έχει μεσολαβήσει στο Sense8, που νομίζω πως το Sense8 ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τις αδελφές Wachowski. Behind the scenes ήταν. Transformative. Ναι, πραγματικά το πιστεύω. Pun intended. Ναι, ήταν ίσως το πιο αληθινό δικό του δημιούργημα μετά το Matrix, την τριλογία. Ναι, σίγουρα. Έβγαλαν ό,τι σκέψεις είχαν, ό,τι όραμα είχαν. Άμα δεις επίσης το πώς γυρίσαν τα action scenes, φαίνεται πώς έχουν αλλάξει σαν σκηνοθέτες από το πρώτο. Δηλαδή πώς, γιατί μιλάμε και για το Matrix 4, έτσι. Δηλαδή πάρε τα action scenes του Matrix 4, δες το πρώτο, καμία σχέση, δες το Sense8, πολύ πιο κοντά. Τι έχει αλλάξει στο πώς βλέπουν τη σκηνοθεσία τους αυτές οι δυο? Προσωπικά, για να πω το άλλο, πως κάτι είχε γίνει με το Sense8, δεν το έψαξα ποτέ, αλλά το ένιωσα ότι τελείωσε λίγο βεβαιασμένα και ένιωσα ότι πρέπει να έπαιξε κάτι με budget και το έκλεισαν πάρα πολύ απότομα. Τους ψιλοκόψαν. Αυτό. Τους κόψαν. Είναι βασικά το ότι βγήκε η ταινία για να κλείσει. Ήταν η πρώτη φορά που εγώ, ας πούμε, ψήφισα online petition για στο change.org για να αλλάξει. Και εμείς το κάναμε. Το Netflix το έκανε. Ναι, το Netflix ξεκίνησε να κόβει σειρές με το Sense8. Που ήταν τεράστιο budget, γιατί γινόταν σε 5 χώρες. Ήταν λίγο, ξέρω εγώ, 3 κρου. Είχε το ίδιο production με το Game of Thrones, ας πούμε. Δηλαδή, άμα το θυμηθείς, τι γινόταν. Δεν είχε καθόλου κάνανε, το ίδιο κοινό. Κάνανε δηλαδή στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Ισλανδία, στην Ινδία και κάνανε τις ίδιες action και στην Αφρική. Τις ίδιες αξιοσύνες και τις ενώνανε στο τέτοιο. Ήτανε τρεις showrunners, οι δύο Γουασόφσκις και ο Σταχέλες που έκανε το Babylon 5. Και φαντάσου τώρα πόσα κρού όλα μαζί. Και τους κόβουν, γιατί δεν το έβλεπε. Το βλέπαμε λίγοι και καλοί. Το οποίο, ας πούμε, εγώ τότε δεν είχα Netflix. Το κατέβαζα. Το κατέβαζα. Ναι. Βασικά δεν υπήρχε Netflix στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε Netflix στην Ελλάδα. Μην υπήρχε Netflix. Ναι. Και το αλλάξαμε εμείς οι fans. Και έρχεται η ταινία που είναι εκείνο η κατάληξη που λέμε με το στραπών, το fuck you. Γιατί, ναι, γιατί άλλα τους υποσχέθηκαν, ήταν και η αλλαγή αυτή του, το Netflix τότε έδινε χώρο στη δημιουργικότητα, αλλά δεν έκανε αυτό στην ουσία. Ήθελε να χτίσει κατάλογο και να έχει καλά ονόματα. Για να φτάσουμε στο Netflix του τώρα. Πάντως, για να επιστρέψουμε στο θέμα μας με το action, δεν είμαι τόσο σίγουρος αν το action ήταν καλύτερο στις καινούργιες ταινίες. Στη καινούργια ταινία. Στο 4. Στο 4, ναι. Ναι.
Δεν είπα καλύτερο, είπα διαφορετικό. Διαφορετικό, οκ, ναι. Okay, okay. Έχει αυτό... όντως αλλάξει το ύφος. Έχει αλλάξει αυτό πάρα είχε πολύ. Αλλάξει το ύφος, αλλά νομίζω ότι... Ποιο ήταν το ύφος τώρα? Τώρα, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που γι' αυτό ήρθαμε εδώ, θα πει κανείς. Ας τις σκυπάρουμε. Αλλά... θα έλεγες ότι είναι χαώδης, σέικη, ίσως και ρεαλιστικό και όχι τόσο... επηρεασμένο από ασιάτικο action κινηματογράφο και άνιμε. Αρχικά, νομίζω κανείς πρέπει να πάρει πρώτα απ' όλα την παλέτα του χρώματος. Οι πρώτες τρεις ταινίες είχαν αυτή την... Παρασινήλα. Πέρα από το πράσινο, είχαν ένα γκρέινι βαρύ, έως και μελαγχολικό, ειδικά το πρώτο. Το πρώτο είναι μουντόφου. Βαρύ... Αυτό το καινούριο ήταν σαν... Δεν ξέρω ρε ποιος παιδιά, μια διαφήμιση. Και φουλ φωτισμένο. Και δεν το λέω, και μου άρεσε η ταινία κιόλας. Είναι το αρνητικό θεωρώ, η παλέτα ήταν λίγο έτσι πολύ φωτισμένη, σαν να βλέπω μια σειρά στη τηλεόραση, μια διαφήμιση. Κάτι που με έβγαζε τελώς από το... από κάτι Matrix. Που θα περίμενα ότι θα ήταν το Matrix. Mm. Και νομίζω ότι έχει να κάνει κιόλας με κάτι που θέλουν να... πούνε στη νέα ταινία. Του τύπου η υφή του Matrix πια έχει αλλάξει. Είναι πιο deceptive. Εγώ δεν το, οποίο, το σώζω ίσως και λίγο. Θες, σου λέγω όμως και το άλλο, δες. Εγώ δεν πιστεύω ότι το κάνει χειρότερο αυτό. Η ίδια... ο τρόπος που θα φωτίσει τα πλάνα της... Και φαίνεται, δηλαδή, θυμάσαι πόσες φορές επέλεξε να δείξει ήλιο βασίλεμα ή Ανατολή. Εκεί με τη μηχανή, εκεί με τον που Νίο φιλιούνται που πάνω στη ταράτσα. Εκεί που, πηδάει ο Νίο. Ναι, σωστά. Όλο αυτό έλεγε ο Κιάνου Ρίβ σε μια τέτοια, σε μια συνέντευξη ότι είχε σκαλώσει, ήθελε να πιάσει φυσικό φως. Ναι. Η Λάνα τους έβαλε 2-3 μέρες να γυρίζουν πρωί-πρωί το stand το συγκεκριμένο. Το γυρίσαν 15-16 φορές μέχρι να το πιάσουν σωστά. Εκείνη τη στιγμή όμως ήθελε αυτό το φως. Και είναι κάτι που σε άλλα, άμα το δεις, σε άλλες ταινίες, λες: φίλε, τι ομορφιά είναι αυτή. Τι, πόσο ωραία έχει πιάσει το πλάνο. Αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το πρώτο full πρασινίλα του πρώτου Matrix. Ναι, μου άρεσε αυτή η πρασινήλα. Μου έλειψε. Σου έλειψε, ναι, αλλά δεν είναι έτσι πια. Γιατί έχει αλλάξει και το Matrix. Ρε φίλε, αυτή η πρασινήλα θα είχε μια ιδιοφυΐα, θεωρώ. Εκτός, maybe I'm overthinking this. Αλλά ένιωθες το video game. Τότε τα video games ήταν λίγο έτσι, ήταν μουντά, γιατί δεν είχαν την υπολογιστική ισχύ για να γίνουν vibrant και ήταν και η τάση τότε λίγο πιο μουντή, αν θυμάσαι τα PlayStation. Ειδικά τα σοβαρά πολεμικά παιχνίδια είχαν αυτό το πράσινο γκρι ατσάλι, Metal Gear Solid, έτσι λίγο βαριά πράσινο. Και όλο αυτό το πράγμα είναι η αισθητική των early 2000s. Είναι δεν όλοι... είσαι εκεί τώρα. Τι? Δεν είσαι εκεί. Δεν είμαστε εκεί. Και η τεχνολογία δεν θα έπρεπε είναι να είναι εκεί. Απλά και η Λάνα δεν είναι η ίδια. Σίγουρα, αλλά η μεγάλη διαφορά, φίλε, είναι αρχικά το ψηφιακό. Δηλαδή το ότι το Matrix 4 γυρίστηκε με πολύ διαφορετικά μέσα από το 1, τα οποία σίγουρα φέρουν την υφή τους στην εικόνα, πρώτον. Δεύτερον, ότι κλέβεις πράγματα με το ψηφιακό για να μην φας τόσα χρήματα και να τα ρίξεις αλλού τα χρήματα, άρα έρχεται και αυτό. Δεύτερον, έχεις κάποιο άτομο που έχει μπλε μαλλιά στην ταινία και ξαφνικά έχει πολύ περισσότερο χρώμα η ταινία, μόνο και μόνο επειδή ένα άτομο έχει μπλε μαλλιά. Ωραία, λοιπόν, δείτε το δικό μου standpoint. Ένα μεγάλο μέρος της ταινίας, ειδικά στο δεύτερο, όχι βασικά στο πρώτο act νομίζω, έτσι, βλέπουμε το χαρακτήρα, τον Νίο, τον Τόμας Άντερσον. Τον Τόμας Άντερσον να είναι κυριολεκτικά σε ένα coffee shop.
Αυτό δεν θα γινόταν ποτέ στο. Δηλαδή, το Matrix 1 ήταν σε μπαράκια μαύρα και συνδέονται με την πρώτη ταινία. Να σας πω, να σας πω. Δείτε, λοιπόν, βλέπουμε στην πρώτη ταινία, στο πρώτο Matrix, ένα σχεδόν νεο-νουάρ vibe. Mm. Βροχερή πόλη. Mm. Σκοτεινά συναντήσεις κάτω από γη. Blade Runner. Δεν είναι το, ο τρόπος μόνο που γυρίζει στη ταινία που πιθανά φυσικά ο σκηνοθέτης θέλει να κυνηγήσει το φυσικό φως και να μην δημιουργήσει τεχνητό φως. Αυτό είναι πάντοτε μια. Πολύ καλή στρατηγική. Βλέπουμε επίσης μια στρατηγική για το ύφος της ταινίας. Και το ύφος της ταινίας επέλεξε να δημιουργήσει μια εικόνα όπου είναι πάρα πολύ διαφορετική από αυτή που θα περιμέναμε. Φυσικά δεν ήταν ακριβώς έτσι στο νούμερο 2 και στο νούμερο 3, αλλά κάπως διατηρήσαν και αυτές ένα περιβάλλον. Εσύ, τι μου λες τώρα, στην τρίτη ταινία που παλεύει με τους Smith, τα πλάνα δεν έχουν τίποτα άλλο από μαύρο και πράσινο. Τίποτα άλλο. Είναι μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην βροχή. Μέσα... Ναι. Αλλά δες τώρα. Άμα το πάμε στο. Πες ότι θεωρούμε ότι το έκανε επίτηδες η Λάνα όλο αυτό. Ειδικά η σκηνή που η κάμερα δείχνει το σπίτι του Άναλιστ απ' έξω. Είναι σχεδόν σαν ψεύτικο. Επίτηδε. Αυτό είναι. Ναι, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι αληθινό. Θυμήστε μου. Δηλαδή ότι το okay. Ότι. Έχει παιδεχνεί ένα σαμπέρμπαν. Ναι, είναι εκείνη η σκηνή που δίνει το σπίτι και έχει φωτίζεται έτσι πάλι με ένα πρωινό φως. Ναι. Το δείχνει μία μέσα στη μέση της ταινίας και μία στο τέλος της ταινίας. Ναι. Φαίνεται τόσο ψεύτικο. Παίζει. Πιστεύω 100% ότι είναι αληθινό το πλάνο. Και νομίζω ότι αυτό μας λέει ότι. Δεν είναι CGI, ρε φίλε. Δεν είναι αληθινό. Αλλά νιώθεις ότι έχει CGI. Ναι, και είναι αυτό ότι. Τι είναι αληθινό πλέον που έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Αυτό ήταν μια καλή σκηνή. Αυτό ήταν ένα καλό πλάνο. Ήταν μια καλή φωτογραφία βασικά. Ήταν μια καλή φωτογραφία. Γιατί έχει ακριβώς αυτό το συνέστημα. Είναι ψεύτικο αληθινό. Έχει ένα uneasiness. Επειδή είναι πολύ τέλειο και. Είναι πάρα πολύ τέλειο. Πυρβολικά τέλειο. Είναι πυρβολικά τέλειο και είμαι σίγουρος ότι το γύρισε. Ότι το φωτογράφησε αυτό που έβλεπε η κάμερά της εκείνη την ώρα. At last. I wasn't too sure about the callback, but you know, it's just hard to resist. What? Morpheus Uno, reveal at the window, lightning, thunder and theater. At last. Ωραία, εγώ θα ήθελα να βάλουμε ένα στράξο στη συζήτηση γιατί έχει ένα χάος και έχουμε πολλές σκέψεις. Λέω να το πάμε λίγο πιο χρονικά της ταινίας από την αρχή και να το. Γιατί πριν πάμε να τη δούμε, μου είπες αρχικά ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Ότι η ταινία έχει τρία πολύ συγκεκριμένα κομμάτια. Μπορείς να τη σπάσεις. Τέσσερα θα έλεγα. Προεισαγωγή. Πρώτο μέρος, δεύτερο, ναι. Φινάλε δράσης. Δράσης. Ναι. Okay. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το πρώτο. Από ό,τι καταλαβαίνω, για να μιλάμε, για να έχουμε τις ίδιες αναφορές, το πρώτο κομμάτι με την προεισαγωγή, ας πούμε, ας τα κάνουμε τρία τα κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι Matrix και προσπαθούμε να σώσουμε τον Νίο. Mm-hmm. Η ομάδα με τον Μορφέα προσπαθεί να σώσει τον Νίο και από τη στιγμή που ξυπνάει ο Νίο στην πραγματική ζωή είναι ξεκινάει το δεύτερο κομμάτι, εγώ νιώθω, το οποίο έχει περισσότερο Ζάιον και προετοιμαζόμαστε δεν για την αποστολή. Δεν έχει καθόλου Ζάιον. Έχει Ήο. Ναι, και αλλά... όταν ξεκινάει η αποστολή, η τελευταία είναι το τρίτο μέρος. Δηλαδή ξεκινάμε αυτό. Λέμε το σχέδιο, ξεκινάει το σχέδιο. Είναι πολύ δράση, διακριτά φινάλ. Τα σημεία. Είναι πολύ διακριτά τα σημεία. Αυτό είναι πολύ. Όντως είναι. Αλλά εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε, ξεκινώντας από την αρχή, την προεισαγωγή σαν προεισαγωγή. Okay. Γιατί αυτό που βλέπεις είναι ένα reenact του πρώτου Matrix και. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Δηλαδή, θέλω να ακούσω πώς το είδατε. Εσείς μπαίνετε και βλέπεις τη Trinity πάλι. Αλλά δεν είναι η Trinity. Έρχονται οι πράκτορες
Αλλά δεν είναι ο Σμιθ και είναι ο ηθοποιός που ξέρεις από το τρέλερ ότι είναι ο Μορφέας να παίζει το Σμιθ. Τι σκέφτεστε εκείνη την ώρα, πώς το ζήσατε? Αρχικά να πω ότι αν μπορούσα να ελέγξω αυτή τη συζήτηση θα έμενα μόνο στο... στην προεισαγωγή της ταινίας και θα ξεκοκάλιαζα όλο αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ήταν το πιο εξαιρετικό και το πιο ενδιαφέρον. Εντάξει, όχι, νομίζω όλο το πρώτο κομμάτι είναι... Ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, αυτό το πρώτο κομμάτι είναι το πρώτο κομμάτι πάρα είναι... πολύ ενδιαφέρον. Mm. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Όχι μόνο προεισαγωγή. Και νομίζω ότι και η ταινία κυριολεκτικά, όλο το υπόλοιπο κομμάτι στέκεται... υπάρχει ως δικαιολογία για να, για να υποθεί το πρώτο κομμάτι, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό μήνυμα, εγώ θεωρώ. Okay. Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό. Γιατί γούσταρα με όλα τα κομμάτια της ταινίας, και άμα πάμε πίσω στο πρώτο Matrix, θα δούμε ότι δεν είναι ένα πράγμα αυτό το πράγμα που θέλει να πει, που θέλουν να πούν οι Wachowskis με το Matrix. Δεν είναι ένα. Είναι καμιά δεκαπενταριά, ξέρω εγώ, να τα μετρήσουμε. Θέλουν να μιλήσουν για το. Για το τι είναι real και τι είναι reality, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τι είναι choice, είναι το τι είναι αυτοί που μας ελέγχουν και το σύστημα το οποίο μας ελέγχει, το οποίο στο πρώτο Matrix είναι το κορπορατιστικό. Γι' αυτό η Smith είναι η Smith, γιατί είναι οι άνθρωποι του συστήματος, οι suits. Οι suits, ενώ τώρα δεν είναι οι suits. Τι είναι τώρα? Τώρα είναι όλοι το. Όλοι το πλήθος, αλλά ταυτόχρονα οι μπάτσι. Είδες ότι παντού υπήρχαν μπάτσι? Παντού, σε κάθε σκηνή υπήρχαν μπάτσι. Όχι ακριβώς μπάτσι, γιατί... είχε και ξέρω, ναι, γιατί... first responders και λίγο μιλιτάρια. Είναι αυτό. Εγώ το πήρα λίγο έτσι, γιατί αλλά το βασικό του μήνυμα είναι ότι έχει αλλάξει και έχει, τέλος πάντων, το έχω μπερδευτεί. Το power struggle, ας πούμε. Έχει 10 πράγματα να πει το Matrix και σου χτίζει και μια μυθολογία. Sci-fi μυθολογία πάνω σε αυτό. Το κάνει και σε αυτή την ταινία. Δηλαδή θέλει να σου μιλήσει για το πρώτο κομμάτι, όλα αυτά που θέλει να πει και όλο το μετα-commentary που θέλει να κάνει για το για ποιο λόγο φτιάχνει την ταινία, αλλά θέλει να μιλήσει και για τα άλλα. Θέλει να συνεχίσει την ιστορία. Την actual ιστορία του τι γίνεται με τον Νίο και τη Ζάιν και τα λοιπά. Και τα κάνει όλα. Και εμένα μου αρέσει το δεύτερο κομμάτι, γιατί δεν περίμενα να την πάει εκεί την ιστορία. Δεν το περίμενα καθόλου. Και μου μίλησε πάρα πολύ αυτό. Αλλά ας επιστρέψουμε στο πρώτο κομμάτι. Γιατί θέλω πολύ να συζητήσουμε για την πρώτο κομμάτι. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος, όπως ένας φίλος σου τους είπε, το έκοψε στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν γουστάρουν αυτό το πράγμα που τους χαλάει στην ουσία το Matrix το ίδιο. Ίσως υπάρχουν, άμα μπορούσες ποσοτικά να το εκφράσεις, υπάρχουν όντως τρία Matrix, όχι εννοώ τρεις ταινίες. Πριν από το 4 υπήρχαν τρία Matrix. Υπήρχε το πιου-πιου-πιου μέσα στο Matrix, υπήρχε το φιλοσοφικό Matrix και υπήρχε και τα ρομπότ και τα λοιπά. Εγώ ένιωθα και δεν το θεωρούσα ποτέ κακό των ταινιών αυτό, των προηγούμενων, ένα disconnection μεταξύ κάποιων πραγμάτων, ότι okay, τώρα είμαστε στο Matrix και γίνονται τρελά πράγματα και τα λοιπά, okay, τώρα είμαστε Zion και αυτά το έκανε η ταινία, το χτυπούσε. Έλεγε ότι τώρα είμαστε, αυτή τη στιγμή τώρα θα φιλοσοφήσουμε, αυτή τη στιγμή τώρα θα πυροβολήσουμε και θα περάσουμε καλά και αυτή τη στιγμή τώρα θα μιλήσουμε για το μέλλον και τις μηχανές και τα λοιπά. Πιστεύω ότι όντως υπήρχαν αυτά τα τρία και είπε η Λάνα ότι okay, και τα τρία θα γίνουν sequentially και για να τους ευχαριστήσω όλους. Ναι, δεν το ρομαντικοποιώ τόσο πολύ ως εσένα. Ήταν εργαλεία για να δώσει αυτά που με αυτά που κάβλωνε τότε. Ναι. Κάβλωνε με Bruce Lee και Jackie Chan, ξέρω. Ναι, ναι. Έκανε το έβαλε μες στο Matrix. Γούσταρε φιλοσοφία, το έβαλε. Ήθελε να κάνει ένα sci-fi δυστοπικό, τέτοιο, ναι. Το έκανε. Ναι, ναι. Αυτά τότε γούσταρε. Και έφτιαξε τώρα γούσταρε άλλα πράγματα να πει. Φτιάξανε τότε ένα τέλειο sandbox, δηλαδή μια παιδική χαρά να μπορούν να τα κάνουν τα πάντα. Δηλαδή από τη μία έχεις δυστοπία μέλλον, το οποίο είναι αρκετά abstract αρχικά. Το μόνο πράγμα που βάζει είναι ότι οι μηχανές χρησιμοποιούν τους ανθρώπους για ρεύμα
τέλεια ιδέα. Και από εκεί και πέρα κάνεις ό,τι γουστάρεις. Και μετά έχεις το Matrix, μπορεί να το τραβήξεις όπως θέλεις, να το κάνεις όπως γουστάρεις. Είχε, δηλαδή είναι από τα πράγματα που είναι από τα concept που είναι πολύ ανοιχτά. Και στο 4 δεν νομίζω ότι λέμε ότι έχει ενδιαφέρον το πρώτο. Γιατί έχει ενδιαφέρον το πρώτο? Για σένα, Γιούρι, που σου φαίνεται τόσο ενδιαφέρον, τι το κάνει τόσο ενδιαφέρον το πρώτο κομμάτι? Αρχικά με αυτό που λες, Τάσο, για τη Λάνα, το πώς επηρεάστηκε και έκανε τη ταινία. Ήδη τώρα δεν ξέρουμε, έχει σχηματιστεί ένα fan base, αλλά ήδη έχω ακούσει πως από τότε υπήρχε μια τρανς κοινότητα που είχε δει το μήνυμα και ναι, είχε ταυτιστεί με τη ταινία ως μια μεταφορά για το transition του φύλου. Και ωραία που το φέρνεις αυτό, ναι. Ναι, και διότι είναι έχω όντως ένα πολύ στοιχείο, είναι όντως ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορείς να μην συμπεριλάβεις του δημιουργού. Ναι, εμένα μου τη πάει λίγο που κάνουν την ταινία on τρανς άτομα, γιατί οι δημιουργοί είπαν ότι ξέρεις τι, γι' αυτό το κάναμε. Δεν έχουν πει αυτό ακριβώς. Δεν έχουν πει γι' αυτό το κάνουν. Το έχουν, να σου πω κάτι, το έχουν υπονοήσει αρκετά έτσι ώστε να το κάνουν on, ρε παιδί μου. Εσύ δεν είναι, μειώνεις την αξία της ταινίας έτσι. Είναι ένα από τα πράγματα που λέει η ταινία. Ναι, ναι, λέει ναι, ναι, χίλια πράγματα. Όχι ένα από τα πράγματα που λέει, είναι ένας τρόπος να μεταφράσει την ταινία. Γιατί το τρανς βίωμα που υποτίθεται, άμα το πάρεις με αυτή την οπτική γωνία, και μάλλον κιόλας με ένα τρανς άτομο για αυτόν τον λόγο, μου έλεγε ότι όλη η ταινία είναι μόνο αυτό. Δεν γίνεται να είναι όλη η ταινία μόνο αυτό. Όχι όλα τα πάντα, τα χάπια, τα τέτοια, και εκείνο και εκείνο είναι έτσι και... Okay. No. Ξέρω εγώ. Δεν μου βγάζει νόημα να το μεταφράσεις καθολικά έτσι. Εντάξει, αυτό είναι dead end από την αρχή για κάθε δημιουργικό... Ναι. Νομίζω ότι είναι και full αντίθετο με τα ίδια πράγματα. Αρχιτεκτόνημα που έχουν πει ήδη δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να βρεις το τέλος της αφήγησης ένα έργο τέχνης. Θα παραμείνει πάντοτε να δημιουργεί νέες αφήγησεις από μόνο του και να συνεχίζει να είναι ενεργό μέσα σε νέες ερμηνείες και νέες προσεγγίσεις. Και ειδικά κάτι τόσο καλό στο Matrix δεν είναι καν focused. Δηλαδή είναι... Έχει ένα καλό abstraction, ρε παιδί μου, το πρώτο. Άλλο μιλάμε για το 4. Το 4. Εγώ ήθελα απλώς να κάνω μια τοποθέτηση. Για το 4. Γιατί το Matrix είναι εκεί που παίξανε με τις εμπειρίες τους, τις ιδέες τους και αυτά που αγαπούσαν. Όλα τα χώσανε. Όλα τα χώσανε. Όχι ένα πράγμα. Και την πελούτσι χώσανε. Ναι, μάλλον την αγαπούσα. Αυτό με την πελούτσι ήταν λίγο awkward. Ναι, ρε, εσύ. Δηλαδή το ότι παίρνουν μια ολόκληρη τεχνολογία που έχει χτιστεί στο Hong Kong για το πώς χειρίζονται οι αξιοσκηνές και τις χώνουν σε ένα sci-fi με όπλα και τα βάζουν τα δύο μαζί και αλλάζουν τον κινηματογράφο. Μετά από εκεί και πέρα τελείωσε ο Σταλόνε και ο Σβατζενέγκερ μετά από αυτό. Και βάζουν και Rage Against the Machine από πίσω. Και τελειώνει, αλλάζουν όλη τη φάση. Θα πεις ότι τι, αυτό δεν έχει την ίδια σημασία με την εμπειρία τους ως τρανς άτομα? Είναι και αυτό. Είναι και το άλλο. Είναι χίλια πράγματα το Matrix και το μειώνεις άμα πεις ότι είναι περιοριστικό πάντοτε να βάλεις ένα έργο να πεις ότι μιλάει για αυτό. Προφανώς είναι περιοριστικό. Και το Matrix σίγουρα δεν μιλάει μόνο για το transition, αλλά έχει μέσα του full, βαθιά μέσα full του και το transition. Πιο πολύ, θα έλεγα. Και ακριβώς γιατί έχουμε ξαφνικά ο Νίο, γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτό, γιατί πάλι ο άντρας, γιατί πάλι ο Νίο να είναι ο εκλεκτός, γιατί όχι η Trinity. Και εδώ έχουμε που επαναφέρανε το balance μεταξύ του Νίο και της Trinity και το δείξανε πολύ συμβολικά και πολύ έντονα συνέχεια με αυτή τη χειραψία που κάνανε, την ένωση των δύο φύλων και αυτή την
στην ουσία την αρμονία, την, την αρμονία, αλλά όχι μόνο αυτό, και το πόσο πως ο Νίο και η Trinity στην ουσία στηρίζαν σχεδόν ή αύξησαν την παραγωγή του Matrix της ενέργειας, το οποίο ήταν και λίγο καπιταλιστικό και περίεργο που το ανέφεραν αυτό. Οι, οι μηχανές είναι και αυτές υπόλογοι του καπιταλισμού, παιδιά. Αυτό είναι δημιούργημα. Οι μηχανές είναι ο καπιταλισμός. Αυτό είναι μια εξίσου πολύ ωραία τοποθέτηση. Mm. Και οι μηχανές είναι. Ναι, και ήταν και από την πρώτη ταινία. Δηλαδή αυτό σου λέει. Γι' αυτό είναι έχουν και λίγο on the nose, ρε παιδί μου. Είναι, είναι ένα σύστημα το οποίο ρουφάει την ενέργεια του ανθρώπου και τους υπνοτίζει. Δηλαδή εντάξει, είναι κάπως. Okay, είναι κάπως ηλικιακό. Το οποίο είναι ένα ακόμα πράγμα που συζητάει πάρα πολύ όλες οι ταινίες και η τέταρτη. Το πώς σε ελέγχει το σύστημα. Ωραία. Στο αυτό πρώτο κομμάτι, τι λέει, τι είναι αυτό που. Εσύ είσαι πολύ ενθουσιασμένος με το πρώτο κομμάτι. Για πάρα ποιο πολύ κομμάτι, με το πρώτο κομμάτι. Για ποιο λόγο είσαι ενθουσιασμένος, τι είναι αυτό που σε κέρδισε, ρε παιδί μου, στο πρώτο κομμάτι. Λοιπόν, παιδιά, το πρώτο κομμάτι για μένα είναι. Δηλαδή, αν κάποιο, αν θα δίδασκα κάπου ή κάποιο θα με ρωτούσε τι είναι μεταμοντέρνο, θα έλεγα, λοιπόν, δείτε το πρώτο κομμάτι του Matrix. Παιδιά, χωρίς πλάκα, δείτε, αυτό θα έλεγα. Είναι ένα εκπληκτικό παράδειγμα το πώς έχουμε ένα έργο τέχνης το οποίο του έχουμε πάρει. Δηλαδή, στην αρχή δεν ξέρουμε για ποιον μιλάει η ταινία, σε ποιον απευθύνεται η ταινία, ποιος έχει γράψει τη ταινία και για ποιον έχει γράψει τη ταινία. Δεν υπάρχει ο author, δεν υπάρχει ο αφηγητής, δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχει ένα συνοθήλαμα. Δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή που κοιτάμε τη ταινία αν απευθύνεται η ταινία σε εμάς. Νιώθουμε περίεργα. Νιώθουμε ότι η ταινία απευθύνεται στον εαυτό της. Mm. Η Λάνα απευθύνεται στους παραγωγούς. Mm. Το Matrix απευθύνεται στο Matrix. Mm. Γίνεται ένα πραγματικά. Οι διασταυρώσεις είναι όλες εκεί για να τις κάνεις και όλες είναι έγκυρες. Και από σκηνή προς σκηνή όλες επιβεβαιώνονται μία μετά την άλλη. Και ξέρετε, νομίζω ότι η Λάνα βλέπει τον εαυτό της στον Νίο, στον Τόμας Άντερσον, αλλά τον βλέπει και στη Trinity. Δηλαδή και οι δύο είναι η Λάνα η ίδια. Χτίζει τι είναι ο Τόμας Άντερσον, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει επιτυχία με μια τριλογία. Ναι. Κάτι χρόνια ακριβώς, πριν. Ναι, και ναι. Δεν τον αφήνουν να δημιουργήσει και την αναγκάζουν να κάνει μια νέα, ένα sequel, το οποίο θα το κάνουν και χωρίς αυτήν. Εδώ θα βάλω εγώ και μια άλλη πτυχή στο κομμάτι, ότι ένας βασικός λόγος που η Λάνα έκανε το 4 είναι γιατί έχει δει να τις παίρνουν ομάδες τις ιδέες της και να τις μεταφράζουν σε κάτι τέρμα αντίθετο από αυτό που θέλει να πει. Και μιλάω για όλο αυτό το Red Pill κίνημα που είναι alt-right και ακροδεξιό στην Αμερική και παίρνουν τις ιδέες της, αυτά που έχει γράψει και τα γαμάν τη μάνα. Εδώ και λέει θα έρθω και θα το φέρω και θα αντιδράσω τώρα. Και εδώ φαίνεται και για ποιο λόγο δεν το γουστάρει ο κόσμος. Γιατί δεν είμαστε πια αυτό που ήμασταν το 99. Ο κόσμος έχει κατακαιρματιστεί σε radical groups και έρχεται η Λάνα να πει δεν θα μιλήσω σε όλους. Θα ενοχλήσω τώρα. Ο analyst μιλάει ως alt-right τύπος. Αυτό είναι φτιαγμένο έτσι. Έχω πρόβλημα με τον analyst σαν χαρακτήρα. Ναι, αλλά για να ολοκληρώσω, σου πω ότι αυτό ήθελε να κάνει η Λάνα τώρα. Ήθελε να έρθει και να ενοχλήσει και να μην γουστάρουν όλη την ταινία της. Δεν θέλει να γουστάρουν όλη την ταινία. Δεν θέλει. Καλύτερα να ξενερώσουν. Ήρθα να ενοχλήσω. Θα μιλήσω, θα βάλω τον κακό μου να μιλήσει όπως εσύ και να τον πατώ σφαλιάρες από ποιον, από την Trinity. Ναι. Εδώ θα έχω μια πολύ μικρή ένσταση να πω πως ένα έργο ποτέ δεν είναι, εφόσον έχει κυκλοφορήσει, έχει βγει public, δεν είναι πια περιουσία του δημιουργού,
φεύγει στο κοινό, διαχέεται, σκορπάται, επηρεάζει και επηρεάζεται και μεταμορφώνεται, μορφώνει και δημιουργεί πράγματα, ανεξέλεκτα πράγματα. Δυστυχώς, στη περίπτωση του Matrix, έχουμε το Red Pill και QAnon και συνωμοσίες και όλο αυτό το πράγμα, δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς, γιατί πια η κοινωνία μας μπορεί, έχει περάσει πια στο popular culture το να πεις, όταν κάνεις ένα παράδειγμα, να πεις ναι, αλλά δεν έχεις πάρει το Red Pill ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχει πια εγχαραχτεί μέσα στην κουλτούρα μας το να χρησιμοποιούμε αυτό το κόκκινο χάπι ή το μπλε χάπι. Οπότε όταν το χρησιμοποιούν και άλλες ομάδες, δεν είναι περίεργο. Δηλαδή το χρησιμοποιούν και αυτές οι ομάδες σαν παράδειγμα. Έχει φύγει από τη σφαίρα του Matrix, έχει φύγει απλώς από το έργο, που δεν είναι απλώς από το έργο. Το έργο τέχνης είναι η κουλτούρα, η κουλτούρα είναι το έργο τέχνης, όλα αυτοτροφοδοτούνται. Απλώς μια μικρή υπεράσπιση για την ελευθερία, ναι, διακίνησης των ιδεών των έργων τέχνης. Μέσα, αλλά δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό που λέω εγώ, ότι το είδε αυτό και αντέδρασε με το Matrix 4. Ναι, δεν ξέρω τα κίνητρα, αλλά... Ναι, και πάλι αυτό που έκανε είναι ανεξέλεγκτο από αυτήν, αλλά έκανε μια κίνηση. Βέβαια, ο τρόπος που χειρίστηκε τα χάπια σε αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ αυτοσαρκαστικός, σε σημείο που στο πρώτο μέρος φυσικά χρησιμοποιούσε ο χαρακτήρας μας το μπλε χάπι για πολλά μπλε χάπια, πολλά μπλε χάπια ως ψυχοφάρμακα για να... Αυτό πιστεύεις το πήρε σαν σχόλιο πάνω στα ότι μπορεί να λέει ότι τα χάπια, τα ψυχοφάρμακα υπνοτίζουν και δεν αφήνουν την αφύπνιση, γιατί είναι ένα μήνυμα που μπορεί, ένα συμπέρασμα που μπορείς πολύ εύκολα να καταλήξεις να κάνεις. Εγώ το είδα ως ένα πολύ ωραίο twist. Επίσης, να έχεις να τον κακό, για το σήμερα. Επίσης, να έχεις τον κακό ψυχαναλυτή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάπως είναι ένα λίγο fuck you στην ψυχανάλυση, Δυστυχώς υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα. Μάλλον φταίει ο Woody Allen γι' αυτό, δεν ξέρω γιατί. Αλλά υπάρχει ένα fuck you στο ψυχαναλυτή, το οποίο είναι πολύ λάθος, παιδιά. Εύχομαι και εδώ να μην το κάνουμε. Δεν το πήρα καθόλου. Να μην το διαφημίσουμε αυτό. Όχι, όχι. Και εμένα δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε γιατί είχε μια εικόνα η οποία ήταν πολύ συγκεκριμένη. Γιατί εσύ, όταν βλέπεις το Matrix 4, έχεις δει το Matrix 1, πιθανότητα. Εκτός αν σε έχει κουβαλήσει κάποιος, αλλά ξέρεις την σημασία του Blue Pool, και βασικά στο έχει πει ήδη κιόλας, γιατί ήδη το έχει προσφέρει καινούρια χαρακτήρας με τα μπλε μαλλιά στο Morpher. Η Bugs, τέλος πάντων. Δεν το πήρα καθόλου έτσι, γιατί επειδή ξέρεις την τριλογία, δεν θα πεις ότι είναι το ψυχοφάρμακο, συμβολίζει με το ψυχοφάρμακο. Ξέρεις αυτό που πρέπει να νιώσεις είναι αυτή η αντίθεση. Έχεις δει τον Νίο να παίρνει το κόκκινο. Τον έχεις δει όλη την ιστορία του στις τρεις ταινίες και τώρα. Ναι, αλλά το μπλε συμβολίζει την. Ναι, γιατί τώρα την υποταγή, το βλέπεις. Έχει υποταχθεί ο κεντρικός μας χαρακτήρας. Ναι, άρα. Και πάρα πολύ ωραίο να το δεις αυτό. Ναι, δηλαδή... αλλά είναι υποταγή. Άρα είναι τα ψυχοφάρμακα, είναι υποταγή. Όχι, λοιπόν. Για να μην το πάμε εκεί. Παραφρέζει. Μάλλον πάμε πίσω ένα βηματάκι πίσω που είπαμε. Η μηχανή είναι ο καπιταλισμός. Και πάλι εδώ ο ψυχαναλυτής δεν είναι ο ψυχαναλυτής, το επάγγελμα του ψυχαναλυτή, αλλά ο καπιταλισμός, ο οποίος χειραγωγεί και οπλοφορεί τη ψυχανάλυση. Okay. Για κατανάλωση, τα χάπια, ας πούμε. Ναι. Και ελέγχει την πραγματικότητα. Ωραία. Μέσω των χαπιών. Εδώ... Μέσω όλων των μέσων. Εδώ... Μέσω των χαπιών, μέσω τα πάντα. Ό,τι μπορεί να εκμεταλλευτεί. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν τα χάπια. Και στο λέει ο analyst πώς το κάνει. Σε κάνει να θες να μην καταφέρνεις αυτό που θέλεις. Να είσαι συνέχεια στην ανάγκη να προσπαθήσεις να καταφέρεις κάτι το οποίο δεν καταφέρεις ποτέ και να μην κάνεις το βήμα να χάσεις αυτά που ήδη έχεις.
Το οποίο είναι ο καπιταλισμός που ζούμε αυτές. Αυτό βέβαια πρέπει να το ξετυλίξουμε λίγο. Που είναι η σχέση μεταξύ του Νίο και της Trinity. Βασικά πάντοτε... όλο το duality, ότι πρέπει να είμαστε όχι πολύ κοντά, αλλά όχι και πολύ μακριά. Αλλά αυτό το παράδειγμα πήγαινε σε αυτούς τους δύο, ότι έφτιαξε ένα σύστημα που τους έχει πάντοτε δίπλα, αλλά ποτέ πολύ κοντά. Ναι, ποτέ μαζί. Γιατί κάθε φορά που έκανε ένα simulation, το σύστημα κατέρεε όταν αυτοί ερχόντουσαν μαζί. Αλλά και το σύστημα δεν παράγει πολύ όταν αυτοί είναι μακριά. Οπότε τους έχει κοντά. Πάλι γίνονται μια αλληγορία, φυσικά, και μια μεταφορά για το όταν είναι η αγάπη στην ουσία, είναι η επιθυμία σου. Επιθυμία, ο καπιταλισμός δηλαδή, το καρότο, να δημιουργήσει μια τεχνητή απόσταση μεταξύ αυτού που θέλεις, που το οποίο είναι πραγματικά πρέπει να το έχεις, είναι στη φύση σου να το έχεις, δημιουργεί μια τεχνητή απόσταση όπου είσαι σχεδόν εκεί, ναι, αλλά και ποτέ δεν γίνεται, το έχεις. Και αυτός σκοπός γίνεται, δηλαδή τι δίνει πλέον νόημα στις μηχανές, το συνέστημα, δηλαδή χειραγώγηση, το συνέστημα της αένας και ατέρμονης βασικά προσπάθειας να φτάσουμε αυτή την επιθυμία. Δηλαδή έχεις το καρωτά, έχεις το τέλος του stick και συνέχεια τρέχεις να το βρεις και όλο και αυτό, είναι... όλο αυτό που κάνουμε μέχρι να φτάσουμε το καρότο, αυτό είναι που δίνει την που ενέργεια. Τροφοδοτεί τη μηχανή. Της σκέψης της Λάνα για το τι είναι αυτό που μας ελέγχει και το πώς από το 99 τώρα. Έχει αλλάξει τελείως. Όχι, δεν έχει αλλάξει, έχει διαμορφωθεί. Όπως έχει διαμορφωθεί και ο ίδιος ο καπιταλισμός. Ναι. Που έχει διαμορφωθεί μέσω της ύπαρξης ενός ίντερνετ, social media, διαφορετικοί τρόποι οικονομικής ανάπτυξης, και κάτι άλλο που το ξέχασα. Και thank God που δεν ήταν πολύ oh my god τα social media μας καταστρέφουν. Φοβήθηκα βλέποντας το trailer, δεν με έκανε κάτι να πιστεύω ότι θα το κάνει, αλλά ήμουν προβληματισμένος. Μην το πρώτο μέρος, ρε παιδί μου, είναι oh my god social media. Είναι λίγο εντυπωσιακό όμως ότι δεν το άγγιξαν αυτό και είναι ωραίο ότι δεν αγγίχτηκε παρόλα αυτά τα σχολεία. Μα όλα τα αγγίζει λίγο. Έχει σκηνή μέσα στο ασανσέρ που όλοι κοιτάνε το κινητό. Αυτός δεν κοιτάει το κινητό. Είναι λίγο. Δεν σου μιλάει on the nose. Δεν κάθεται να το πει. Δεν όλα λίγο. Μην φλερτάρεις. Μην τρίβεσαι παντού. Κάπου πρέπει να πεις. Μην το λες. Α, και κοιτάμε τα κινητά. Ναι, θα σου πω τώρα. Επόμενη σκηνή. Τι είναι. Τι θέλει να σου πει όταν πλέον έχεις bots. Αυτή είναι η εχθρή σου. Δεν είναι όλοι κλόνοι του Smith. Είναι bots τα οποία ζουν μεταξύ μας, τα οποία ελέγχονται και γίνονται μια μάζα που επιτίθονται τους ήρωές μας. Τι θέλω να σου πει εδώ πέρα. Κάτι άλλο θέλω να σου πει. Απλά δεν στο δίνει. Θα μπορούσαν να κάτσουν οι χαρακτήρες να το πούν ο ένας τον άλλον αυτό. Εδώ και εγώ θα συμφωνήσω ότι καμιά φορά, αν κάνουμε ένα έργο τέχνης και κάνουμε έμφαση, δεν είναι πολύ ποιοτικό. Η έμφαση είναι. Πιστεύω ότι πρέπει είτε να μιλήσεις για ένα θέμα, είτε να μην μιλήσεις για ένα θέμα. Δεν μπορείς να φλερτάρεις με το. Α, είναι και αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, το πώς θα μιλήσεις για ένα θέμα κινδυνεύει να γίνει εμφατικό. Άρα, προτιμάς με τρόπους πάρα πολύ πλάγιους, το τύπο, ας πούμε αυτό με το bot. Νομίζω συμφωνώ με το Τάσο, είναι πως είναι σαν να σχολιάζει λίγο, γιατί δεν είχαμε bot πριν. Όχι. Είχε ο Smith. Και δεν είχαμε social media πριν την παρουσία του τόσο έντονο όσο σήμερα, ναι. Και ξαφνικά τώρα έχουμε τα bots. Νομίζω όντως, και δεν το είχα σκεφτεί αυτό πριν Τάσο, και νομίζω ότι όντως σχολιά με τα bots, ενώ πραγματικά κάθε game έχει bots. Και τώρα αυτό η διάσταση του Matrix ότι είναι game δόθηκε πολύ πιο έντονα σε αυτό το νέο Matrix. Οπότε ήρθαν και τα bots. Αλλά είναι και αυτό με τα social media και είναι όλο αυτό το public δικαστήριο και οχλαγωγία και μπλα μπλα. Πώς εντωμεταξύ, πώς χάζος μπορεί να είναι ο Thomas Anderson που νόμιζε ότι είχε κάνει παιχνίδι το 99 με τέτοια γραφικά.
Επίσης, τι στο πώς καλό. Πώς γίνεται να ήταν ερμαλακά το 99 τέτοια γραφικά. Άμα δεις το 2 και το 3, λες ότι αυτά είναι γραφικά από βίντεο game. Οπότε... ναι, αλλά... υπάρχει πάντως game που βγαίνει. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ναι. Το συζητήσαμε για αυτό. Τα χάπια μου πρέπει να πάρω. Ελπίζω να μην είναι μπλε. Λοιπόν, θέλω να μπούμε σε μια ροή για να πάμε και προς το τέλος σιγά σιγά. Ναι. Πόση ώρα γράφουμε? Για κάνω μια πρόβλεψη. Μια ώρα. Μια ώρα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε και να ολοκληρώσουμε για το πρώτο μέρος και να περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί ωραία, και το δεύτερο μέρος σηκώνει κουβέντα για μένα. Στο πρώτο μέρος, βλέπουμε την Λάνα να μιλάει στον εαυτό της, στο Matrix, σε εμάς, όπως τα έλεγες πριν λίγο, και τι, και σχολιάζει το πώς διαφορετικοί άνθρωποι έχουν καταλάβει τελείως διαφορετικό το έργο της. Το ξέρει η ίδια. Ο ένας νομίζει ότι είναι πιου-πιου, ο άλλος νομίζει ότι είναι bullet time, ο άλλος νομίζει ότι είναι φιλοσοφία και trans experience. Τα λέει όλα. Όλα τα... όλα, ναι. Και τα χρησιμοποιεί και όλα, δηλαδή ούτε καν προσπάθησε να κρυφτεί. Έβαλε κάτι τύπους να λένε ότι ο καθένας Warner... με αυτοσαρκασμό, δηλαδή, ναι, χωρίς να υπερασπίζεται καν το έργο, δηλαδή το πρώτο ούτε μέρος... αυτή ήξερε, φαίνεται να μην ξέρει. Δεν ήρθε να πει όμως, α, αλλά αυτό είναι κάποιος. Ήταν όντως σε φάση ότι είναι όλα αυτά. Ναι, όντως, καλά τα λέτε. Παιδιά, το brainstorming group δεν ήταν brainstorming, ήταν deconstruction. Ναι, ουσιαστικά ήταν. Είναι η επιτομή του μεταμοντερνισμού. Ναι, είναι αυτό, η αποδόμηση του εαυτού σε τέτοιο σημείο που... ναι, είναι μια σκηνή που είναι το μεταμοντερνισμός. Και μετά δεν ξέρεις ποιος, για ποιον γίνεται η αποδόμηση, ποιος τι κοιτάει. Ήταν πάρα πολύ περίεργη αυτή η σκηνή. Ναι. Η αποδόμηση για ποιον γινόταν, για μας. Εμείς που τι κοιτούσαμε, για αυτούς, για να εντυπωσιάσουν τους παραγωγούς. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Δες τι γίνεται. Η Λάνα αναγκάζεται να κάνει τέταρτη ταινία. Αυτό, ναι, είναι. Τι προφανώς, θέλουν οι παραγωγοί? Οι παραγωγοί θέλουν ξανά την πρώτη ταινία. Πουχού, Force Awakens. Θέλουν Force Awakens. Γιατί θα δούνε όλοι κάτι γνώριμο, θα περάσουν καλά, θα ετοιμαστούν για τη δεύτερη ταινία. Τα λεφτά μας, όλοι ευχαριστημένοι, πάμε παρακάτω. Η Λάνα λέει όχι, με αναγκάζεις να το κάνω, θα το κάνεις χωρίς εμένα αν δεν έρθω. Αν δεν έρθω, κάποιος θα κάνει την πρώτη ταινία ξανά, θα την πάρουν οι άλλοι όλα τα μηνύματά μου, θα τα γαμίσω ακόμα πιο πολύ. Όχι, θα έρθω και θα στο... θα πω ότι εγώ γουστάρω. Τι γουστάρω εγώ να πω? Ότι... που καταλήγει ίσως το μήνυμα της ταινίας, θα έλεγα, ότι σπάσε το μυαλό σου από τα binaries, δεν είναι εμείς και αυτοί. Είμαστε όλοι μας εναντίον του συστήματος. Όποιο είναι το σύστημα. Mm. Αλλά πρέπει εμείς που είμαστε κάτω, στο base, ας πούμε, ο λαός, όλοι εμείς να είμαστε μαζί εναντίον του κοινού εχθρού. Ίσως είναι και ένα καλό... που σαν κοινός εχθρός δεν είναι κάποιος. Είναι ένα σύστημα. Όποιο είναι για αυτό το σύστημα. Το νιώσα κι εγώ. Το πρώτο μέρος ήταν αρκετά έτσι αντιδραστικό και όντως έγινε περισσότερο που η Λάνα έλεγε απλά fuck you σε όλο αυτό το σύστημα που κάνει ο Πρες στην ίδια. Εμένα δεν μου άρεσε τόσο πολύ το πρώτο μέρος. Ενδιαφέρον. Γιατί το ένιωθα συχνά σαν lost opportunity. Λέβαια. Ότι θα μπορούσε... νιώθω ότι κάπως σετάρει, ετοιμάζει να πει κάτι και δεν το λέει στην τελική. Και μπαίνει σε ένα ambiguity ότι α, μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι και... νιώθω ότι μπαίνει σε ένα ambiguity ότι μέτα, ok, αλλά τι λες όμως στην τελική? Ωραία, ναι, μέτα, cool. Έχεις και έναν analyst... σύμβολο της πατριαρχίας basically, το οποίο spoiler alert για το τρίτο μέρος τέρμα ηλίθεια για μένα, και δεν νομίζω ότι ήταν της Λάνας πρόβλημα αυτό, κάποιος το έκανε εκεί πέρα, τέρμα ηλίθεια ο αναλύστη ξαφνικά γίνεται φαλοκράταρος, τέρμα άγαρπα γίνεται φαλοκράταρος στο τρίτο μέρος, δεν ξέρω αν το θυμάστε που ξαφνικά λέει κάτι σεξιστικά
Τέρμα άκυρο. Τέρμα άκυρο. Καμιά προοικονομία. Είναι τέρμα άκυρο. Πού ήταν η προοικονομία στο πρώτο μέρος? Δεν υπάρχει προοικονομία, αλλά στο πρώτο μέρος είναι απλά ένας analyst, ξέρω εγώ. Και είναι ο Neil Patrick Harris playing Neil Patrick Harris. Υπάρχει όμως το εξής. Χρησιμοποιεί το τέτοιο. Φοράει το illusion. Υποδίεται το ρόλο. Ναι, παιδί μου, αλλά υπάρχει από πίσω το εξής. Ότι πάντα υπάρχει ένας άντρας εκλεκτός και μια γυναίκα Trinity. Μαμά, ας πούμε. Αυτό... όχι, όχι. Τι... το Matrix έχει, ξέρω πόσο υπήρξαν, μέχρι τον Νίο δεν είχε 7 Matrix. Πάντα υπήρχε ένας άντρας εκλεκτός. Ναι, ναι, ναι. Και πάντα υπήρχε μια γυναίκα σαν την Trinity. Που την σώζει και δεν τη σώζει. Και... ναι, αυτό γινόταν πάντα. Και εδώ σου λέει η Λάνα ότι δεν είναι πάντα αυτό έτσι. Δεν χρειάζεται να είναι άντρας, δεν χρειάζεται να είναι γυναίκα. Αυτός ο οποίος πάει να τους ελέγξει έχει αυτό το πρόβλημα στο κεφάλι του. Ότι πρέπει να είναι αυτός ο άντρας, αυτή η γυναίκα. Okay. Πώς θα ελέγξει τη γυναίκα. Δες εδώ ένα δεν κομμάτι. Το λέει στο πρώτο κομμάτι όμως αυτό. Δες, ναι, όμως τι έχει κάνει. Για να ελέγξει τη γυναίκα την έχει κάνει η μητέρα. Και της έχει βάλει τρία παιδιά. Και αυτά τα τρία παιδιά στο τέλος, όταν πάει η άλλη να. Όταν εξηγείται το πράγμα και θα πρέπει να κάνει το choice, τι, η μία τη χτύπησε το αμάξι. Την κόρη. Πρέπει εκεί να διαλέξει ανάμεσα στο. Και πριν σου έχει πει η Trinity ότι εγώ διάλεξα να είμαι. Να παντρευτώ και να είμαι μάνα. Άλλοι το διάλεξα για μένα. Ναι, το σχολιάζει όλο αυτό το πράγμα. Και μετά σου έρχεται όλο και σου λέει: εγώ σου βάλα αυτά τα structures από πάνω σου για να σε ελέγξω. Ναι. Άρα αυτός ο ψυχαναλυτής τους έχει χώσει σε αυτούς τους gender normative ρόλους, όπου η Trinity είναι η νοικοκυρά γυναίκα με τρία παιδιά και ο Νίο είναι επιτυχημένος άντρας μόνος. Θα ήταν τέλειο και συμφωνώ με αυτά που λέτε. Θα ήταν τέλειο εάν έμενε εκεί, εάν δεν ερχόσουν στο τρίτο μέρος να μου πεις η πατριαρχία εδώ, δηλαδή να μου πεις ατάκες του τύπου οι γυναίκες σε όλο μιλάει. Δεν με πειράζει αυτή η ατάκα. Αλλά είναι cringe γιατί ήρθε κάποιος από το στούντιο και σου είπε ότι δεν έχει καταλάβει όλο το κοινό ότι είναι η πατριαρχία. Κάνε ότι, κάτι εξτρά. Δεν νομίζω ότι ήταν τζιλάνα. Εγώ νομίζω ότι είναι τζιλάνα και είναι λάθος. Ναι, μπορεί. Ναι, γιατί δεν τα κάνει όλα τέλεια. Ναι. Ακούγομαι λίγο σαν να τα κάνει όλα τέλεια. Δεν τα έχει κάνει όλα τέλεια στην ταινία. Αλλά όλες οι επιλογές είναι δικές της. Σίγουρα δεν θα έρχονταν. Δεν νομίζω ότι είναι δικές της. Από το στούντιο κάποιος να της πει να κάνει αντιπατριαρχική πολιτική, με τίποτα δεν υπάρχει αυτό. Απλά πιστεύω. Καταρχήν οι συνεντεύξεις. Σε συνεντεύξη είπε ότι ήθελα να σταματήσει να κάνει αυτή την ταινία πολλές φορές και δεν την άφησα. Ένα. Και το λέει στο πρώτο μέρος. Και δεν ξέρω πώς κατάφερε να το σχεδιάσει και να το μισεί ταυτόχρονα, αλλά οκ. Okay. Αλλά τέλος πάντων, η ταινία δεν νομίζω ότι είναι μόνο δικιά της. Μπορεί να θέλουμε να καλά, την έγραψε με άλλους δύο και παίζει να τη γύρισε με άλλους δύο επίσης. Καλά, ειδικά με τις ταινίες έχει ένα πολύ πολύ σημαντικό. Ναι, απλά δεν όταν είναι λάθος. Αν κάνεις με στούντιο, δεν το λες και πολύ σιλικό. Ακριβώς. Άρα λέμε τη Λάνα και τη Λάνα. Δεν είναι μια είναι πολύ λιγότερο μια ταινία της Λάνας από όσο ήταν ταινία τότε των Wazowski. Παιδιά, ό,τι και να λέμε. Εδώ διαφωνώ. Γιατί ξέρουμε, ας πούμε, ότι βγάλανε από την πρώτη ταινία πράγματα τα οποία ήταν πιο κοντά στην τρανς αλληγορία. Okay. Τα έβγαλε το στούντιο από μέσα. Ενώ τώρα πιστεύω ότι μιλάει η Λάνα, απλά δεν μπορεί να τα. Δεν μπορεί. Μιλάνε πολλές και άλλα φορές, δύο άτομα, ρε. Την ναι, μιλάνε και άλλα δύο άτομα. Δεν είναι η Λίλη μέσα. Πολύ okay. Βασικό. Αλλά είναι αυτά που θέλει να πει. Μπορεί να μην τα λέει σωστά. Μπορεί να μην τα λέει επιτυχημένα. Η Λίλη ξέρετε γιατί δεν είναι μπλάκικ. Είδατε την συνέντευξη που λέει γιατί δεν είναι μπλάκικ. Όχι. Δεν πολύ. Τέλος πάντων, δεν θα την πω όλη. Το ρεζουμέ ήταν ότι για μένα έχει τελειώσει το Matrix. Έχει, η ιστορία έχει πει ό,τι έχει να πει. Πολύ εγώ σωστή. Δεν κατάλαβα αυτό. Νομίζω ότι αυτό που είπε είναι ότι αυτή την ιστορία την είπα σε μια άλλη φάση της ζωής μου
και τώρα δεν είμαι. Ναι, δεν έχω κάτι να πω. Και δεν θέλω να επιστρέψω ναι. σε κάτι που έκανε στην ουσία πριν ισχύει. Αυτό, τη μετάβασή της. Αυτό βασικά. Νομίζω ότι ήταν λίγο πληγωτικό να γυρίσει. Τώρα, γιατί να γυρίσει πίσω. Ναι. Έχει υποθεί αυτό. Ναι, γι' αυτό εδώ εγώ. Στην απλούστευση έχασα τον νόημα. Γι' αυτό εδώ εγώ τονίζω ότι η Λάνα επιστρέφει αντιδραστικά. Okay. Δηλαδή η Λάνα λέει, όχι, εγώ δεν θα το αφήσω. Για να μην το αφήσει να πεθάνει. Ναι, να μην το αφήσω να μου το αλλάξουν. Mm. Για να επιστρέψω στο πνεύμα που ήθελες να κάνουμε έτσι μια... να προχωρήσουμε στη ταινία. Πάμε στο δεύτερο μέρος λες. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Και να πάρω τη σκυτάλη και να πω πως, παιδιά, εγώ όταν ξαφνικά φύγαμε από πρώτο μέρος και πήγαμε στο δεύτερο, αισθάνθηκα ότι γινόταν το αντίθετο. Ένιωθα ότι μπήκαμε, τώρα μπήκαμε στη σκουλικότρυπα, τώρα μπήκαμε και... Το είδαμε πολύ πιο έντονα αυτή τη φορά το συμβολισμό της αλήκης. Μας έδειξε και το βιβλίο, μας έδειξε και το κουνελάκι. Το κουνελάκι το είχε και η Τρίνιτι στον πρώτο μέρος. Πολύ πιο έντονο όμως τώρα. Είχε η Τρίνιτι σου ήταν. Αλλά δεν ήταν. Το βιβλίο ήταν, αλλά το κουνελάκι ήταν τη Τρίνιτι callback. Okay, ήταν μια έμφαση γιατί τα στούντιο τους αρέσει να κάνουν επαναλήψεις στις παλιές ταινίες. Τα ξέρουμε αυτά. Βλέπε Star Wars. Μια ιδέα που είχα, μια σκέψη που είχα πριν, ο σωστός τρόπος να κάνανε τριλογία όπως κάνανε του Star Wars, δεύτερη τριλογία μάτια, ήταν σωστά να το κάνει Λάνα την πρώτη ταινία, μετά τη δεύτερη να την κάνει Λίλη, χωρίς να συνεννοηθούν αυτές οι δύο, και την τρίτη να την ξανακάνει Λάνα. Όπως έγινε στο Star Wars που. Από μένα το... είναι όχι. Α, το. Λέω, το πιτ σου είναι χαϊδί. Όχι, αν λέω ότι τώρα αυτό θα το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι που έγινε στο Star Wars. Αυτό θέλω να πω. Ότι κάποιο σκηνοθέτη το πρώτο, κάποιο άλλο σκηνοθέτη το δεύτερο, δεν συνεννοήθηκαν αυτοί οι δύο. Και όταν ξανά ήρθε αυτό που έκανε το πρώτο, να το δει. Καταρχήν, τρίτο θα έκανε. Σκέψου αυτό, άλλος αλλά σε Matrix. Άλλο θα έκανε το τρίτο και φέραν τον πρώτο να ξανακάνει. Α, το, ναι, ναι, το πρώτο ναι, ναι, για ναι, τρίτο ναι, ναι, ναι. Και. Ναι, okay. Την πρώτη φορά που είδα την ταινία. Πήγαινα ως εξής. Πρώτο μέρος. Wow, οκ. Okay. Μίλα μου. Πες τα. Δεύτερο μέρος. Πάμε στον πραγματικό κόσμο και αρχίζεις και μου δίνεις τις ιδέες σου. Εγώ ξέρεις κάτι. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου συγγραφέα. Okay. Αλλά προσπαθώ να γράψω φαντασία επιστημονική. Και έβλεπα αυτά που μου δίνε, το οποίο πατάνε σε όλη την τριλογία και ήμουνα απόλυτα ενθουσιασμένος. Ωραία, ανέπτυξε μου το lore. Ναι, πες μου, το lore πήγε ωραία. Πες μου τι έκανε ο Νίο τελικά. Γιατί δεν στη δείχνει στην πρώτη ταινία τίποτα. Πάει, πεθαίνει, φύγαν τα ρομπότ και τι γίνεται μετά. Τι. Και έχουμε τη Σαμπέμπε. Γαμάτα τα κινητά ρομπότ. Και να σου πω εδώ ότι στην πρώτη ταινία ήμουν φουλ ενθουσιασμένος και έβλεπα, έπαιρνα τις πληροφορίες. Στη δεύτερη ταινία που τα ήξερα όλα, στη σκηνή. Στο δεύτερο rewatch. Ναι, στο δεύτερο rewatch που τα ήξερα όλα αυτά, άφησα τον εαυτό μου να συγκινηθεί στη σκηνή. Mm. Και όταν λέω συγκινηθεί, κυριολεκτικά δάκρυσα μέσα στην ταινία. Δεν το περίμενα αυτό. Λέω τι γίνεται τώρα. Από τη Σαμπέμπε όμως. Έχει πλάκα, είναι ξαφνικά το Matrix έχει φτάσει στην ίδια δυνατότητα του Star Wars να έχει ρομποτάκια που έχουν φιλικές σχέσεις με τους πρωταγωνιστές. Ναι, αλλά δεν είναι για να βγάλουν αρκουδάκια. Είναι, ναι, αλλά εδώ δεν... Όντως... Αλλά βγαίνει δεν από έχει... ένα επίκεντρο πολύ πιο δυναμικό. Δηλαδή εδώ ήταν πολύ, πολύ έντονη αυτή η σκηνή όπου ο Νίο ξαφνικά έχει αυτή την επαφή με ένα ρομπότ από το... Την πόλη των ρομπότ. Και δες, εντάξει, αλλά εγώ τα θεωρώ είναι... πώς αλλάζει αυτό που περιμένεις η σεναριογράφη. Στην πρώτη ταινία ήταν άνθρωποι εναντίον μηχανών και προγραμμάτων.
στην τέταρτη ταινία είναι άνθρωποι, προγράμματα, ρομπότ εναντίον μιας, πάλι συστήματος τα έλεγα, αλλά είναι μιας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, που δεν την ελέγχεις εσύ. Είναι οι άνθρωποι, οι μηχανές παλεύουν μεταξύ τους και είναι οι real άνθρωποι και τα real προγράμματα και τα real robot, τα οποία είναι οι working class και οι φτωχοί, τέλος πάντων. Κλασικά. Ναι, οι οποίοι προσπαθούν να χτίσουν κάτι και να αλλάξουν τον κόσμο. Δηλαδή έχει αλλάξει τελείως. Και αυτό είναι και το μήνυμα της ταινίας. Ξαναλέμε το ότι δεν είναι εμείς εναντίον των μηχανών. Δεν θα φτάσει ποτέ αυτό στο σημείο. Το μήνυμα της δεύτερης, ναι, του δεύτερου μέρους της ταινίας. Γιατί ναι, το τρίτο μετά αρχίζει και έχει τις αλληγορίες των φίλων και τα λοιπά. Καμία σχέση. Δεν θα έλεγες, ρε φίλε, θέλω να δω πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Πώς θα ξανακαθαρίσουμε τον ουρανό και οι άνθρωποι ξανά θα είναι, θα έχουν νικήσει τις μηχανές. Όχι, δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Πάντως. Δεν θα γίνει ποτέ γιατί εμείς και οι μηχανές και τα προγράμματα. Γιατί και ο Σμιθ πλέον μπορεί να έχει ένα ρόλο στο real κόσμο. Mm. Ενώ πριν δεν μπορούσε να το έχει αυτό. Και εδώ, εμένα εδώ, μου φαίνονται τα possibilities για τις επόμενες ταινίες. Εγώ θέλω τον Σμιθ με έναν ρομπότ στο real κόσμο να δω εκεί τι θα κάνει. Mm. Τέλος πάντων, όλα αυτά με ενθουσίασαν πάρα πολύ. Ο Σμιθ, ότι ήταν αυτός ο τυπάς, πώς σας φάνηκε? Εννοείς ο ηθοποιός. Φαν. Φαν. Okay. Γιατί μου αρέσει και ηθοποιός και έχει πλάκα. Μ' άρεσε που, γιατί πρέπει να ανανεώσουμε και το Σμιθ. Μπορούσε να πάει λίγο πιο πέρα, γιατί νιώθω ότι έμειναν εκμετάλλευτος. Δεν είχε κίνητρα, δεν είχε κίνητρα. Ο πόστος του Σμιθ ήταν πολύ σημαντικός. Τον ανέφερε λίγο, αλλά πάλι ήταν, όπως θα ήθελα να πω και, και πριν για το δεύτερο μέρος, είχε πολύ έντονο exposition. Mm-hmm. Ενώ και εγώ διψούσα για το lore πάρα πολύ, ήθελα πάρα πολύ να μάθω τι έγινε και θα ήθελα να δω αυτή την ιστορία να εξελίσσεται, αλλά θα ήθελα να γίνει δραματουργικά. Mm. Και εκεί έγινε ένα σφοδρό exposition όπου μάθαμε τι έγινε με αυτό το sequence με τα ρομποτάκια να πυροβολάνε laser το ένα στο άλλο, το οποίο ήταν για μένα είναι μια ευκαιρία χαμένη. Mm. Εκτός και αν γίνει αυτό μια ταινία, πιθανότατα, ποιος ξέρει. Έτσι ναι, ανοίγουν αλλά τα sequel. Αλλά αυτό είναι μια άλλη. Μας δίνει λίγο. Αλλά είναι μια άλλη ταινία αυτό. Δηλαδή. Εμένα, εγώ το βρίσκω σαν αδυναμία να κάνεις τέτοιο exposition. Δώσε μας μια δραματουργημένα κάπως την κατάσταση. Ναι, ναι. Δεν είχε πολύ δραματουργία εκεί πέρα. Γενικά και το ότι αυτό που ήθελε να χτίσει με την αρχηγό, όπως. Α, ενδιαφέρει για τις φράουλες και για τους ανθρώπους. Γενικά λίγο ρας, λίγο οκ, ιό, αχ τι ωραία, πάμε τώρα όμως στο τρίτο κομμάτι. Λίγο, έγινε λίγο επιφανειακά, γρήγορα να τελειώνουμε. Ναι, και ναι, με το Σμιθ το ίδιο έγινε, δείτε, δηλαδή ο Σμιθ σε κάποια φάση είχε πάει και αυτός ένα, πάλι ένα από αυτούς τους γνωστούς μονόλογους που θα περιμέναμε να είχε ο Σμιθ, αλλά τώρα ήταν αυτή η συζήτηση που είχαν για το yin yang, καλό κακό, εγώ και εσύ και το binaries. Αλλά ένιωσες ότι αυτό ήταν μια πάρα πολύ σημαντικό σημείο όπου τελικά ήταν όντως binary, γιατί ενώ θέλαν να είναι ο Σμιθ τόσο σημαντικός, τελικά δεν ήταν αυτός ο binary, δηλαδή ήταν πάρα πολύ δεν βγαίνει σε κάπου, δεν καταλήγει πουθενά. Δεν είναι καταλήγει σημαντός, πουθενά. Απλά δεν είναι σε αυτό το story σημαντικός, στο συγκεκριμένο. Εννοώντας ότι δεν έχει τον χρόνο που είχε στις υπόλοιπες ταινίες. Εδώ πέρα ένα επίσης πολύ σημαντικό, το ότι ναι θα βάλω τον Νίο και την Τρίνιτι να είναι κοντά αλλά να μην μπορούν να φτάσουν έναν τον άλλο, αλλά επίσης υπάρχει και ο Σμιθ, ο οποίος Σμιθ είναι το negative του Νίο και αυτό τον κάνει σημαντικό και θα τον έχω και αυτόν μέσα, γιατί και αυτός και ο τρόπος που λειτουργεί σε σχέση με τον Νίο έχει σημασία, αν και δεν το λέω analyst, έχει σημασία για το πόσο παράγει ενέργεια ο Νίο, γιατί είναι το πρωί, ο τρόπος που του δημιουργεί μίζερη. Και παραμένει εισάξιος πάλι με την η σύγκρουσή τους, απέδειξε μια... Ναι, εγώ θα έλεγα παραπάνω. Και πού το χτίζω, πού το πιστεύω, πού έχτισε όλο αυτό το τέτοιο. Δηλαδή, δες, όταν βλέπουμε το νέο Bullet Time, στην αρχή, με ξένησε πάρα πολύ το πώς χρησιμοποίησε την τεχνολογία της
η σκηνοθέτη τέλος πάντων για το συγκεκριμένο. Δηλαδή έβλεπα τον αναλύση να κινείται λίγο κάπως με ένα delay μέσα στο bullet time και αυτό με ενόχλησε. Έλεγα ότι με ενοχλούσε πάρα πολύ. Ψεύτικος φαινόταν. Με ενοχλούσε. Okay. Δεν ξέρω γιατί με ενοχλούσε, με ενοχλούσε. Δηλαδή έβλεπα ένα slow motion του Νίο, της η Trinity κολλημένη, τον άναλυσε ένα delay, η σφαίρα με το μήλο, όλο αυτή, αυτό μου άρεσε πολύ, αλλά με ενοχλούσε ο τρόπος που κινούταν ο Analyst, ενώ η φωνή του ακουγόταν μια χαρά επίσης. Δηλαδή όλο αυτό με έβγαλε από τη φάση. Όταν σε συνηματόγραφη επίπεδο. Ναι. Δες όμως τώρα. Όταν μπαίνει ο Smith και κάνει το twist και βοηθάει στο τρίτο μέρος τον Neo, αυτός κινείται σωστά και κανονικά μέσα στο bullet time. Που σημαίνει ότι ο Analyst δεν μπορούσε να λειτουργήσει στο bullet time στην εντέλεια. Γι' αυτό κινόταν έτσι. Ναι, ήταν. Και ο Smith μπορεί να κινηθεί έτσι, ενώ ο Analyst δεν μπορεί και ο Neo δεν μπορεί καθόλου. Mm-hmm. Δεν μπορούσε πριν. Νομίζω ότι μετά θα μπορούσε. Ίσως. Γιατί μετά και οι δύο μαζί με την Trinity έκαναν τον Analyst κομμάτια. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε αν μπορεί να χρησιμοποιήσει το bullet time. Πάντως σίγουρα το νέο ανανεωμένο. Η ταινία αφήνει ανοιχτό το γεγονός πως η Trinity με τον Neo κάνουν κουμάντο και κάπου εκείνο Smith. Ναι, γιατί θα είναι ο villain. Τι συμβολίζει για στην επόμενη Smith ταινία. Γιατί όλα είναι. Αρχικά όπως λέει ο Τάσος είναι το negative. Είναι το αντίθετο. Και το negativity για μένα προσωπικά είναι ακραία σημαντικό. Είναι έως και αυτό που ορίζει το άλλο κυριολεκτικά. Okay. Δηλαδή αν ο Νίο δεν είναι καπνιστής, είναι επειδή ο Σμιθ είναι καπνιστής. Okay. Δηλαδή, ναι. Κυριολεκτικά, ό,τι είναι ο Νίο είναι εξαιτίας του Σμιθ. Okay. Άρα είναι, τους θεωρείς μια οντότητα στην τελική. Είναι έως και το ίδιο άτομο, δηλαδή. Okay, ναι. Κυριολεκτικά είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ο Σμιθ είναι όμως, ο Νίο. Ο Νίο, και ίσως επειδή υπάρχει ο Σμιθ, όχι και ίσως, τα έχουμε πει στις αναλύσεις για την τριλογία. Ο Νίο καταφέρνει να σπάσει τη λούπα του Μάτριξ και των εκλεκτών γιατί υπάρχει ο Σμιθ. Και ο Σμιθ, αυτό είναι η αλλαγή. Και ο Σμιθ είναι απειλή για την ίδια την ύπαρξη του Μάτριξ και των μηχανών. Γιατί είναι ένας ιός που πολλαπλασιάζεται και τα. Να. Άρα, ο Νίο είναι εκλεκτός. Θέλει να ελευθερώσει τους ανθρώπους. Ο Σμιθ είναι επίσης αυτός που βλέπει το πώς λειτουργεί το Matrix, καταλαβαίνει ότι είναι σκλάβος, θέλει να ελευθερωθεί και αυτό κάνει και σε αυτή την ταινία. Γιατί συνεργάζεται μαζί του? Γιατί λέει δεν θέλω να είμαι δέσμης του Analyst. Με έχει βάλει εκεί ο Analyst, δεν θέλω να είμαι εδώ, θέλω να είμαι ελεύθερος. Είναι, κάνουν το ίδιο πράγμα. Sentient life, το οποίο αποκτά. Ναι, το οποίο ότι βλέπει το Matrix. Όπως είδε ο Νίο το Matrix. Αλλά εδώ τώρα έχουμε ένα άνοιγμα. Είναι ότι τελικά στις προηγούμενες ταινίες, στις προηγούμενες τρεις, ο δυναμισμός μεταξύ του Νίο και του Σμιθ ήταν πολύ πιο έντονος. Ναι. Σε σημείο bromance, αλλά πέρα από αυτό, ήταν πολύ πιο έντονος. Τώρα αυτή η τελευταία ταινία, επειδή θέλει να μεταφέρει τη δυναμική μεταξύ του Νίο και της Trinity και όχι τη Trinity απλώς σαν love interest του μεγάλου ήρωα, αλλά να την κάνει πρωταγωνιστή και συνδημιουργό, αναγκαστικά σμπρώχνει τον Σμιθ πίσω. Αλλά θεωρώ ότι είναι, αν υπάρχει σχέδιο μέσα στο κεφάλι της για συνέχειες, ο Σμιθ είναι ο main κινητήρια. Ναι, είναι κινητήρια. Είναι ο main villain. Είναι, στην ουσία θα είναι η απειλή για τα πάντα. Και για το real life πλέον. Σίγουρα δεν ήταν εδώ. Ήταν πάρα πολύ φιλικός και δεν αισθανόταν απειλή. Η μάχη που ήταν, που είχαν μεταξύ τους, δεν την ένιωθε ως. Ήταν απλά fun. Ένιωθε ένα weird sparring. Ναι. Ξέρω. Είναι δύο μάχες που εγώ θεωρώ ότι είναι τελείως αχρίαστες. Μετά το ξανασκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια. Η πρώτη μάχη είναι αχρίαστες και μη. Δηλαδή η μάχη με τον Μορφέα μέσα στο τέτοιο, μπορεί να τη θεωρώ, από τη μία τη θεωρώ αχρίαστη
Ότι υπάρχει για να υπάρχει. Αυτό το Τάικ Βοντό. Το... Ναι, απ' την άλλη, θεωρώ ότι επειδή η Λάνα ξέρει ότι. Περίμενε ο κόσμος να πάει να το δει, πρέπει να το βάλω γι' αυτό. Όχι. Ναι, κάνει callback στην πρώτη ταινία. Ναι, ναι. Προφανώς. Και ξέρει ότι τα fight scenes στον ασιατικό κινηματογράφο πάντα είναι ενδείξεις του χαρακτήρα. Ναι. Μάχεσαι ανάλογα με το χαρακτήρα σου. Mm-hmm. Γιατί οι Wachowskis βασίστηκαν πάνω στον Τίγρη και Δράκο για να χτίσουν το στυλ. Το στυλ. Ναι. Οπότε, πώς μάχεται ο Μορφέας έχει μεγάλη σημασία για να καταλάβεις το χαρακτήρα του Μορφέα που είναι διαφορετικός από τον πρώτο Μορφέα. Τώρα είναι γιατί πιο. Γιατί όμως το λέγαμε Μορφέα και υπάρχει, δεν μπορούσε να ήταν κάτι καινούριο. Είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι ο Μορφέας. Και στο, δείχνει, και στο δείχνει με τον τρόπο που τίνεται, με τον τρόπο που ποιος μιλάει. Θα μπορούσε να μείνει με τον τρόπο που μάχεται, με όλα στα δείχνει αυτή η σκηνή. Μπορεί επίσης να κοβόταν. Μπορούσε να ήταν κάτι άλλο. Όλο θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Ο Μεροβίγκελ. Όλο είναι ούτως ή άλλως. Έχει σημαντικό λόγο. Εμφατικούλη και χαζούλη. Δηλαδή. Όχι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, έβρισκα φουλ λόγο που υπήρχαν έτσι όπως υπήρχαν. Ακόμα και το πια, γιατί υποτίθεται μιλάμε για το δεύτερο μέρος, αν και μιλάμε για το τρίτο τόση ώρα. Η αρχηγός, η ηθοποιός και αυτός ο χαρακτήρας που είναι αδιάφοροι, με έναν πολύ αγαπημένο χαρακτήρα στις ταινίες, είχε πολύ νόημα γιατί είναι αυτή η αρχηγός αυτή τη στιγμή. Και ποια τρέιντ σε μια λεσβιακή σχέση. Έτσι. Δηλαδή, whatever, παντού πέφτουν και αυτά. Δηλαδή, ναι, πρέπει να έχει αυτά. Όχι πρέπει. Τα δίνει. Γιατί γουστάρει. Γιατί θέλει να μιλήσει για τα πάντα. Που θέλει να μιλήσει. Εντάξει, ήταν αρκετά έντονο το queer element, μιας και πήρε όλο το μισό cast από το Sense8 και είναι και οι περισσότεροι ηθοποιοί που έχει πάρει queer, οπότε έχουμε ένα έως και ένα statement. Καλό statement είναι. Καλά. Πέρα από την αξιολόγηση το Morky Bros Radio τα επικρατεί. Ναι, θέλω να υποθέσω. Likes queer people. Αλλά είναι λίγο, ρε παιδί μου, όλα είχαν αυτά τα πράγματα, είχαν ένα λόγο ύπαρξης. Το γιατί ο Μορφέας να συνεχίσει να λέγεται Μορφέας δεν το είδα. Γιατί ρεπρέσβευε πολύ διαφορετικά πράγματα αυτός ο Μορφέας από τον πρώτο. Γιατί να μην είναι απλά άλλος χαρακτήρας. Είναι άλλος χαρακτήρας. Ενώ ο Σμιθ πρεσβεύει παρόμοια πράγματα. Πρεσβεύει αυτό το γινιάνγκ, ας πούμε, συνεχίζει. Ο Μορφέας δεν πρεσβεύει σχεδόν τίποτα ίδιο. Ναι, γιατί ο Μορφέας αυτός είναι διαφορετικός χαρακτήρας. Ναι, γιατί το λες όμως Μορφέα. Πες τον Αντώνη. Κοίτα. Και είναι πανέξυπνος ο τρόπος που τον έβαλε. Δηλαδή δες, γιατί δες. Θέλει να βάλει τον Μορφέα. Γιατί ο Μορφέας είναι σύμβολο του pop culture πλέον. Θέλει να τον βάλει μέσα. Δεν μπορεί να βάλει ξανά τον Fishburne. Είναι 60 χρονών άνθρωπος. Θα μια πάθει τίποτα. Δεν μπορεί πια. Μπορεί και να μην θέλει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Φθάνω. Μπορεί και να μην μπορούσε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τι κάνει, λέει, πρέπει να βάλω ένα καινούργιο ηθοποιό. Βρίσκει ένα καταπληκτικό ηθοποιό. Ναι, σίγουρα. Πώς θα το βάλω αυτό και έναν οργανικό. Κάνω ένα Matrix μέσα στο Matrix. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι ο Μορφέας. Είναι η σκέψη του Νίο για το τι είναι ο Μορφέας. Ναι. Και Σμιθ επίσης. Αυτός δεν είναι ο Μορφέας. Αυτός ο Μορφέας, λοιπόν, μετά αφού τον βγάζουν από το Matrix, προσπαθεί να καταλάβει ποιος είναι και ο ίδιος. Είναι δηλαδή ένα ολόκληρο story θα μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτό, στο Μορφέα. Ο οποίος τι βλέπει, βλέπει ταινίες, βλέπει την ταινία, βλέπει το Matrix, την τριλογία για να καταλάβει ποιος είναι. Και τι γίνεται, κάτι άλλο. Δεν είναι ο Μορφέας αυτό. Ο Μορφέας δεν ήταν στυλ μόνο, δεν ήταν ο τρόπος που μιλούσε. Σχολιάζει το text πάνω σε αυτό. Ναι, οκ. Ίσως δεν ξέραν ναι. Και οι ίδιες τους τότες και απλά, ποιος είναι ο Μορφέας. Ναι. Απλά εδώ είναι επίσης ένας big character, ενώ στο πρώτο δεν ήταν. Και αυτός χαλάει περισσότερο. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς φαντάζομαι κανένα control καταστάσεων. Ναι. Γιατί μπορεί και να μην μπορούσε και να μην ήθελε. Ναι. Okay. Και όλο αυτό το βάλανε οργανικά μέσα.
Ωραία, ας καταλήξουμε στο τρίτο μέρος της ταινίας, αν και είπαμε αρκετά πράγματα. Το τρίτο μέρος της ταινίας ξεκινάει με το πλάνο να σώσουμε την Trinity. Έχει κάποιες πτυχές, ας πούμε. Έχει την Αμερικανιά κλασικά του heist movie, του heist movie. Και πυροδοτείται από το πιο άσχημο ρομπότ χαρακτήρας, whatever that is. Εννοείς το Κουτζάκο. Γενικά πιστεύω ότι Τάσο που ήσουν και δίπλα μου, μ' άκουσες πολλές φορές να κάνω. Αυτό το πράγμα ήταν λες και έβλεπα Disney, κάτι με έβγαζε. Disney έβγαζε πολύ έντονα. Κάπου υπάρχει ένα. Και ματάκια και έκαναν ανοιγόκλειν, έκαναν blink, ρε μαλάκα. Αυτό είναι ρομπότ, από τη μηχανή των ρομπότ, ρε μαλάκα. Κάπου υπάρχει ένα 50-σέλιδο που εξηγεί γιατί ο Κουτζάκου είναι έτσι. Δηλαδή όλα τα ρομπότ είναι αλλιώς και αυτό το ρομπότ προσπαθεί να μιμηθεί ένα αληθινό ζώο. Γιατί? Κάπου υπάρχει αυτό το story, απλά δεν υπάρχει στην ταινία. Δεν σου λέω ότι δεν είναι άσχημο. Εγώ κρίτζαρα φουλ που είναι το παιδάκι, το Ινδό παιδάκι. Ναι, μεγαλωμένο και είναι σαν προβολή μέσα από αυτό το. Γιατί ρε, αετό ρομπότ. Anyway, όλο αυτό. Ήταν σαλάχι, ρε φίλε, δεν αναγνωρίζω σαλάχι. Ναι, μα πολύ καλύτερο. Ωραία, γιατί το άλλο. Προσέξτε όταν βγάλανε τον Νίο, είχε αποκτήσει μια νέα τρύπα. Ενώ κανονικά. Ενώ είχε μια τρύπα πίσω στο σκάλπ. Ναι. Ξαφνικά απέκτησε άλλη μια τρύπα λίγο πιο κάτω και νέα, νέα το κομμάτια. Το σκεφτόμουν αυτό. Και λες, όπα, τι είναι αυτό, καινούριο. Ναι. Α, τι? Ναι. Και τι έγινε τελικά? Όταν έγινε αυτό το transition εκείνη τη στιγμή που σώζανε τη Trinity, ναι. Πώς θα δικαιολογούσαν αυτή τη σκηνή όπου έχουνε, την έχουν jacked in με κάτι, ναι. Και πρέπει να την κάνουν jacked in με κάτι άλλο. Άρα πρέπει να έχει δύο οπές στο σκάλπ της, mm-hmm. Για να μπορεί να γίνει μετάβαση. Αλλά κυριολεκτικά φτιάξανε νέο jack in, νέο technology τέτοιο από μηχανή θεού κατάσταση για να δικαιολογήσουν, και όλο αυτό συνδυάζεται με αυτό το απέσιο ρομπότ αέτο. Όχι, είναι το transition. Είναι το απόλυτο τερατούργημα για μένα. Τρανσοφοβικέ. Το τρίτο όχι, μέρος είναι ένας εμέτος. Εγώ θα σου πω και το εξής. Εκτός από μια σκηνή την οποία θέλω να συζητήσουμε πολύ εκτενές. Που πετάει η Trinity. Θα σας πω, πολύ ερωτική, πολύ ωραία. Εγώ απ' την άλλη σκεφτόμουν ότι επειδή, παρένθεση, όταν είδατε τα ρομπότ να ξαναφτιάχνουν κύτταρο-κύτταρο τους δύο χαρακτήρες, δεν ήταν πολύ effective έτσι body horror σκηνή. Μένα μου άρεσε, με έκανε λίγο, δηλαδή έβλεπες τον εγκέφαλο, το πώς τους έφτιαχνε. Μπορούσε να είναι πολύ σκοτεινό και γαμμάτο. Εμένα δεν μου άρεσε γιατί αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Ότι αποκαθιστούν. Δεν γίνεται τα ρομπότ να φτιάξουν ξανά τον άνθρωπο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται τα ρομπότ. Εννοείς συνθετική. Τα ρομπότ. Δεν γίνεται συνθετικό να φτιάξει. Ξανασκέψω αυτό που λες. Δεν γίνεται τα ρομπότ να φτιάξουν. Δεν γίνεται. Ήδη κατασκευάζουν τους ανθρώπους. Παιδιά. Είναι ταινία, ρε μα. Τι μου λες, δεν γίνεται. Ρε μαλάκες, έχεις ρομπότ. Ταυτόχρονα. Να φτιάχνουν. Ναι, δεν γίνεται. Εγώ όταν βλέπω κάπως το Matrix, ενώ είμαι τόσο engaged τώρα και λέω ότι μπορεί όντως έτσι να είναι όντως πραγματικότητα. Μπορεί και εγώ να. Το κλασικό αυτό το mindfuck, ότι όντως μπορεί να ισχύουν όντως αυτά. Μετά θυμάμαι ότι στο 2 ή στο 3, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, ότι ο Νίο είχε super power στην κανονική ζωή. Και ναι. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι όταν τους ξαναφτιάχνουν και είναι στην ουσία οι main μπαταρίες, θέλει καλύτερο βίσμα, πιο μεγάλο. Κατάλαβες, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Καθόλου ότι πρέπει να έχει δύο βίσματα. Ναι, το οποίο το σκεφτόμουν σαν plot hole. Πώς γίνεται, όταν τη βγάζει για να την περάσει, τι γίνεται? Τώρα εσύ μου το πες. Ναι, αλλά το ένα εξηγεί το άλλο. Είναι πλέον, θέλει καλύτερο βίσμα. Θέλει περισσότερα βόλτ να περνάνε. Anyway, δημιουργήσαν νέο βίσμα. Καλή φάση. Ναι. Νέο πι στο σώμα μας. Μετά το βέβαια, όταν έχουμε επεξεργαστεί από τον καπιταλισμό, έχουμε όλα αυτά τα βίσματα. Λοιπόν, πες μας για τη σκηνή που θες να πεις, γιατί και εγώ έχω μια ερώτηση. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω πώς το είδατε εσείς.
αυτό το περίεργο chamber που είχαν τον Νίο και την Trinity, που τους είχαν έτσι ο ένας απέναντι στον άλλον, και ήταν αυτό το ο κυκλικός κόκκινος θάλαμος. Ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο, και πέρα το ότι ο Νίο και η Trinity είναι η αγάπη και άντρας γυναίκα και όλο αυτό το ερωτικό, είναι κοντά ο ένας τον άλλον. Όλο αυτό το chamber είναι ερωτικά φορτισμένο πάρα πολύ, και σε κάποια φάση που όταν γίνεται η διάρρηξη και σώζουν τέλος πάντων τη Trinity, και έχουμε το Μορφέα σε μορφή χιλιάδων nanobot που πετάνε, να έχει μπει μέσα, να έχει εισβάλει σε αυτό το οάριο, γιατί έτσι το βλέπω, σε έναν οάριο. Μετά έχουμε τα Sentinels που ξαφνικά εισβάλλουν και αυτοί από μέσα από μια οπή, σαν χιλιάδες σπερματοζωάρια να μπαίνουν μέσα σε αυτό το οάριο. Ένιωσε όπως υπάρχει ένας απίστευτα έντονος συμβολισμός εκεί πέρα, μια διαμάχη, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και όλα είναι έτσι, μπολιάζουν εκεί μέσα. Και έτσι όπως μπαίναν τα Sentinels και σκορπίζονταν μέσα σε όλο αυτό το κυκλικό άριο, εκείνη την ίδια στιγμή, cut, βλέπουμε τον Μορφέα σε μορφή νάνο-ρομπότ, πάλι και αυτό σαν μικροσωματίδια να μπαίνει μέσα σε μια άλλη οπή και να ξεφεύγει. Okay. Και όλη αυτή η κίνηση μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, και πραγματικά είναι, νομίζω, ίσως και δική μου παρατήρηση. Δεν στο κρύβουμε ότι... Μετάφραση. Όχι μετάφραση, ανάγνωση. Ανάγνωση, μάλλον. Ναι, εντάξει, καμιά φορά μπορεί να μην υπάρχει σχεδιασμός, αν και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει. Υπάρχει σχεδιασμός. Το αρίου το ακούω. Γιατί έχει χρώματα τέτοια, έχει μια. Γενικά δεν το βλέπεις εκτός από μια φωτογραφία που δείχνει όντως τις δύο. Ναι, η ταινία ονομάζεται Μήτρα. Matrix είναι μήτρα. Ναι. Ναι. Και αυτά είναι μήτρες ή αυγά ή... Ναι. Μήτρες είναι βασικά, ναι, γιατί στην ουσία είναι γεμάτες με αμνιακό υγρό, ναι. Το λέει όλα. Ναι. Η γέννηση του νέου εαυτού. Τα σπερματοζωάρια σαν τους... όχι Sentinels, κάπως αλλιώς τους λέγανε. Όχι, είναι οι Sentinels. Και είναι όντως σαν τους κοιτάξεις με τα πλοκάμια τους. Είναι κοντά. Επίσης, όλη αυτή η αντιβαρύτητά τους και το πώς πλανώνται, πώς κολυμπάνε στον αέρα και έτσι πώς μπαίνανε μέσα. Ταυτόχρονα θυμάσαι το Μορφέας μπήκε για να σταματήσει τα γρανάζια, τα τέτοια, για να μπορούν να περάσουν οι άλλοι. Το οποίο, εκεί μπορεί να παιχτεί το οποίο, παιδιά, ανάγνωση. Νομίζω μας δίνει μια δεύτερη ανάγνωση στη τρίτη ταινία, το πώς οι μηχανές κάνανε penetrate το Zion και μπαίνανε με όλο αυτό το μεγάλο μηχανισμό για να ξαφνικά να σκορπίσει όλα αυτά τα μικροσωματίδια για να τη γονιμοποιήσουν ή να την αφανίσουν. Okay. Το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και τα εικόνες είναι. Μου έβγαζε πάντα τα Sentinels. Μου βγάζανε ένα ιαπωνικό τέτοιο. Δηλαδή, πλοκάμια. Πολύ ωραίο. Ναι, είναι πάλι σεξουαλικά φορτισμένο. Ναι. Ένα πολύ σεξουαλικά φορτισμένο. Ναι, μου φαινόταν. Μου έβγαζαν μια απειλή και ένα τέτοιο, αλλά δεν τα είχα σκεφτεί ως σπερματοζωάρια. Ναι. Είναι η Ζάιον το Άριο. Ζάιον. Εμένα μου άρεσε, ενώ ήταν λίγο cringy σε σημεία, μου άρεσε η σκηνή. Ουσιαστικά evil guy talking speech του κακού που ήταν τα slow motion. Αυτό που λέγατε πριν, παιδί μου, ότι... Το bullet time του analyst. Το bullet time που μιλούσε στο μηχανουργείο ότι ήταν εκεί πέρα. Ήταν αρκετά capturing. Είχε... Αρχικά μου αρέσει ο Νίλ Πάτρικ Χάρις. Μ' αρέσει το ηθοποιός. Μπορεί να παίζει τον εαυτό του και... Επίσης queer. Ναι, από τους πιο... Ανοιχτά, ρε παιδί μου. You ever wonder why you have nightmares? Why your own brain tortures you? It's actually us maximizing your output. It works just like this. Oh no, can you stop the bullet? If only you could move faster. Here's the thing about feelings. They're so much easier to control than facts. Turns out in my matrix, the worse we treat you, the more we manipulate you, the more energy you produce.
είχε ενδιαφέρον, δηλαδή υπόθηκαν ενδιαφέρον πράγματα. Δεν ξέρω πώς ένιωθα για την υπογράμμιση και υπήρχε έμβαση καθαρή του ο καπιταλισμός δεν, οι άνθρωποι δεν θέλουν, θέλουν να είναι πνοτισμένοι και θέλουν το έτοιμο και θέλουν να τους κάνεις explore τα συναισθήματα. Σας εντάξει, okay, το έχουμε καταλάβει από τη δραματουργία αυτό. Δεν χρειάζεται να έρθεις εσύ ο κακός να μας εξηγήσεις όλο το έργο. Γιατί είχε βαρύ exposition αυτό. Όλο του το... Ήταν σε φάση, σε περίπτωση που δεν κατάλαβε κάποιος το σχέδιό μου, αυτά είναι τα κίνητρά μου και αυτός είναι ο λόγος και λίγο πολύ αυτοί είναι οι συμβολισμοί. Είπε λίγο πολλά, κάπως και μου άρεσε όμως αισθητικά όλο αυτό που γινότανε και το suspense που δημιουργόταν με αυτό με τη σφαίρα και τα λοιπά. Χτιζόταν κάτι το οποίο δεν ήταν αρκετό στο τρίτο, δεν ήταν ενδιαφέρον το τρίτο, γιατί υποτίθεται ότι ο Σμιθ γίνονται όλοι άνθρωποι του πλανήτη, του Matrix. Φέρε τάγκς, φέρε πυρηνικές, φέρε κάτι αστεία μεγάλο, όχι απλά ένα ελικόπτερο. Εγώ κάπως εκεί πέρα μου σου μόνο ένα ελικόπτερο. Κάνε ένα ρομπότ τεράστιο. Είναι και ταινία που έγινε μέσα στην πανδημία. Ρέμισε λίγο. Καλά. Είναι δηλαδή, είχε limitations η παραγωγή γενικώς. Και για το πόσοι άνθρωποι στα ίδια μέρη. Γενικά φαίνεται πόσο έπρεπε να κάνουν management και σε αυτό. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, πράγματα όπως. Πες να τους είχε συμφέρει κιόλας λίγο. Του τύπου στο Βερολίνο γυρίσανε και αν τα πλάνα με τα zombie bots. Δεν ξέρω. Και παίζει να είχαν να ήταν lockdown και να κάνανε ό,τι γουστάρανε. Μπορεί, απλά όπως και να έχει, ρε παιδί μου, όπως και να έχει. Το θέμα είναι ότι κάπως υπάρχει το climax, okay, υπάρχει κλιμάκωση, υπάρχει το twist και με την Trinity ότι. Συγγνώμη, θα πρέπει να πάω στα παιδιά μου. Γύρισε. Ποιος περίμενε να γυρίσει, ρε παιδιά. Εσύ όμως αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και μη σου πω ότι αυτό που ήθελα εγώ από την ταινία. Να μην γυρίσει. Αλλά με το δικό μου. Να μην γυρίσει και να γυρίσει ο Νίο στο πίσω. Και μετά να δούμε πού θα πάει μετά η ιστορία. Αλλά εντάξει. Πάντα γίνει... αυτό το dark. Και εγώ ίδιος λέω, όχι, okay, πρέπει να καταλήξουμε. Την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Θυμάσαι που σου λέω ότι καταλήγω τις ιστορίες μου πάντα σε ένα κακό. Δεν έχουν καταφέρει το υπέρτατο οι χαρακτήρες μου. Δηλαδή το σκεφτόμουν εκεί. Ρε εσύ λες να μην διαλέξει το μπλε, το κόκκινο χάπι. Να διαλέξει το μπλε. Να είναι too late. Και να αναγκαστεί ο Νίο να πάει κοντά της πάλι. Να μπει ξανά ναι, σε τέτοιο... αλλά αυτό δεν είναι το χώρο. Και λες... δεν, αλλά όχι, δεν είναι. Η Αμερική δεν είναι έτσι. Εδώ πρέπει να βάλουμε την Αμερική. Η Αμερική θέλει έτσι ένα κλείσιμο. Θέλει ένα fulfillment στο τέλος. Θέλει... Ζούνε για αυτές τις στιγμές. Ακόμα κυλάνε, ρε παιδί μου. Και άτομα που δεν είναι μέσα σε αυτό το cultural space το θέλουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να το αφήσουν. Έγινε το χειρότερο και εδώ είδαμε ρε φίλες στους Avengers να φεύγει ο μισός πλανήτης. Πάθαμε όλοι σοκ, αλλά ήμασταν πολύ σίγουροι ότι θα επιστρέψουν και θα τους σώσουν όλους. Όλους. Αλλά αυτό κι αν είναι μια Matrix συζήτηση, μια μετα συζήτηση, το πως εν τέλει η ταινία και η ίδια είναι, ενώ προσπαθεί να συμβολήσει το καπιταλισμό και τη μάχη με αυτόν, η ίδια είναι μέρος αυτού και το πως ο καπιταλισμός δημιουργεί αυτές τις αφηγήσεις με ένα είδος happy ending ή επανάστασης ή έως και ιστορίες όπου λένε πόσο κακός είναι ο καπιταλισμός και το πως οι ήρωες νικάνε τον καπιταλισμό, αλλά τρόπο. Τελικά όμως όλοι παραμένουμε κάπως μέσα σε αυτόν. Είναι σαν να πηγαίνουμε στο σινεμά να νιώθουμε καλά που καταλαβαίνουμε πόσο κακός είναι ο καπιταλισμός, να εκτονωνόμαστε και να επιστρέφουμε στις δουλειές μας. Αλλά εγώ εδώ θα σου πω ότι η ταινία η ίδια με αυτά που λέει, ενώ είναι προϊόν του καπιταλισμού, ψήλο πυροβολάει τον εαυτό της, ενοχλεί, άρα δεν θα πάρει το μέγιστο από τα χρήματα και την αναγνώριση που θα μπορούσε να πάρει για να
αναπτυχθεί και να βγάλει κι άλλο κι άλλο κι άλλο, που είναι το παράδειγμα του καπιταλισμού, και μπορεί να μην ξαναβγεί τίποτα με επιλογές που έχει κάνει ο δημιουργός. Θα μπορούσε όμως, ρε Πούστη μου, επειδή ξεκίνησε και λες είχε μέτρες κριτικές, θα μπορούσε να έχει χάλια κριτικές και να τον ταινιάρα. Και τι θέλω να πω με αυτό, είχε χάλια κριτικές και ήταν μια πολύ καλή ταινία. Ναι, αυτό που θέλω να πω, όπως είπα, οι πηγές μου δείχνουν ότι είχε πολύ αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι έλεγες φεύγοντας ότι για το πρώτο μέρος σου έλεγα ότι ναι, ειρωνεύεται πάρα πολύ τον sequelισμό που βγαίνουν sequels. Sequels. Πολλά και νοσταλγία συνέχεια κτλ. Κάπως ειρωνεύεται αυτή τη στιγμή το Hollywood ότι απλά ανακυκλώνει ιδέες, αλλά και το ίδιο απλά ανακύκλωση ιδέες. Δηλαδή, κάπως ειρωνεύεσαι στο πρώτο μέρος. Και κάπως το τρίτο, όταν καταλήγεις να είσαι αυτό που κορυδεύεις. Δηλαδή, εγώ το νιώσω πολύ. Αυτό εμένα μου έκανε την ταινία μέτρια. Ότι αυτό δεν κατάφερες να μην είσαι αυτό, αυτό που κορυδεύει είναι το Force Awakens. Δηλαδή, η πλήρης ανακύκλωση του πρώτου. Είδες εσύ ότι αυτό ήταν σαν το Force Awakens. Είχε member berries πολύ, είχε, δεν θυμάσαι. Το θεωρείς ίδιο sequel. Δεν το θεωρώ την ίδια ξεφτύλα, αλλά. Εντάξει. Είχα περάσει πολύ καλά στο Force Awakens. Ναι, γιατί σε high level. Γιατί φίλε είδα το Millennium Falcon να είναι και να σηκώνεται και να σου πας ναι. Είσαι από αυτούς, εσύ θα μπορούσε η Bugs. Εγώ ξέρω πως έκανα όταν το είδα, είμαι σε φάση, όχι ρε πούστη. Πάλι. Γιατί θα μπορούσε η Bugs να έχει τον Αφουχοδονόσορα και να μην έχει το καινούριο. Θα μπορούσε δύο πράγματα να γίνουν. Επιλέγει να μην τα κάνει. Είναι αρχιδάτη. Ρε παιδί μου, συμφωνώ. Pun intended. Το θέμα είναι ότι είχε περισσότερα στοιχεία από όσο θα ήθελα. Δηλαδή, member, ξέρεις, θυμίζω την παλιά. Και δεν νομίζω ότι έκανε τόσο επαναστατικά πράγματα, ειδικά στο τέλος, ειδικά εκεί πέρα που, να σου πω κάτι, είναι πολύ εύκολο αρχικά να ειρωνεύεσαι και να δείχνεις με το δάχτυλο και κάπως να κλείνεις το ματάκι σου και κινητά, sequels, executives, Warner Bros. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή να γίνεις όντως ταινία, γιατί στο δεύτερο σημείο πρέπει να γίνει ταινία και στο τρίτο κιόλας να κλείσεις ταινία, ναι, ναι. Ουσιαστικά τι κάνεις, δημιουργείς ένα πατριαρχικό σύμβολο με ένα ζευγάρι με ένα chase sequence μιλιταριστικό, ενώ κράζει το μιλιταρισμό, οι πρωταγωνιστές σου έχουν όπλα και γκάνια και oh my god και παπαπαπαου. Πώς είναι πατριαρχικό το σύμβολο από τη στιγμή που δεν είναι η γυναίκα που υποστηρίζει τον άντρα να καταφέρει να γίνει ο εκλεκτός, αλλά είναι αυτή η οποία είναι στην ουσία ο εκλεκτός. Όχι, δεν είναι αυτή, είναι και οι δύο μαζί. Αλλά την έδειξε ένα πρωταγωνιστή περισσότερο. Ήταν ωραίο το ότι δεν είπε ότι εγώ φοβήθηκα και το μήνυμα να μην είναι σε φάση γυναίκες, ξεσηκωθείτε. Ναι, που στην ουσία. Να μην ήταν, πώς να σου πω, κάπως μονοδιάστατα φεμινιστικό. Μόνο η ναι. Να σε πω, πόσο έχουμε γράψει. 108 λεπτά. Κουμπλέ. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Ναι. Όταν πηδάνε από την ταράτσα. Ναι. Πριν φανεί τι θα γίνει. Τι περιμένετε ότι θα γίνει? Δηλαδή δεν είχα ιδέα. Θα πετάξει. Είχα ιδέα. Και πώς νιώθεις όταν αυτός που κρατάει είναι η Trinity και πετάει η Trinity? Α, οκ. Δεν σε έπιασε δηλαδή καθόλου? Α, αυτό, ναι, οκ. Παιδιά, εγώ δεν ξαφνιάστηκα. Το είχα δει κάπως από το τρέιλερ. Κάπως φαίνεται. Δεν υπήρχε στο τρέιλερ αυτή η σκηνή, αλλά υπήρχε στο τρέιλερ, το οποίο ήταν παραπλανητικό. Τελικά δεν ήταν επίδειξη δύναμη στο τρέιλερ ότι η Trinity είχε κάτι, αλλά κάπως στο τρέιλερ έδειξε τη Trinity σαν να έχει δυνάμεις. Το τρέιλερ μου φάνηκε ότι είχε δυνάμεις. Και λέω, ναι ρε πούστη μου, καιρός. Άντε, να δούμε τη Trinity να παίρνει και αυτή, γιατί και αυτή είναι εκλεκτή, προφανώς. Να. Δεν είναι απλά η γκόμενα του εκλεκτού. Και όταν έγινε αυτό, μου σου φάζει, ναι.
καιρός. Έπρεπε αυτό να γίνει από το πρώτο fucking Matrix. Σταμάτησε η Trinity που δυστυχώς ήταν το άτομο φτιαγμένο από τα πλευρά του Αδάμ, ας πούμε. Γιατί αυτό νιώθεις πολύ συχνά. Είναι... Μα υπάρχει εκεί για να του λέει θα τα καταφέρεις, θα τα καταφέρεις, θα τα καταφέρεις. Να είναι το, τα και... πλευρά του να είναι, να μην είναι ένα άτομο. Όλο το plot της ταινίας, όλο το story χτίζεται στο γεγονός ότι ο Νίο λέει όχι, θα γυρίσουμε να σώσουμε και θα την εμπιστευτούμε ότι θα τα καταφέρει. Δηλαδή είναι τόσο μικρό το story στο scale του ευρύτερου. Και είχε λίγο. Τη ευρύτερη ιστορία. Ήταν. Φλέρταρε με ενδιαφέρον και cringe λίγο το γεγονός ότι ήταν όλη φάση. Πρέπει να είναι δικιά της επιλογή. Οκ, okay, κάτι μη του παίζει εκεί πέρα. Όχι, ρε φίλε. Είναι πάντα ήταν έτσι. Πρέπει. Ναι, ρε παιδί, αλλά υπήρχε μια έμφαση. Πρέπει να τα επιλέξουν οι ίδιοι. Υπήρχε μια έμφαση σε αυτή την ταινία ότι πρέπει να είναι δικιά της επιλογή. Αυτή την ατάκα δεν τη λες το 2021 χωρίς να. Το είπα το 99, ρε. Δηλαδή εδώ είσαι στο, τρόπο, είσαι στο κομμάτι τρόπο. Που βλέπεις πράγματα τα οποία ίσως δεν είναι. Ναι, ρε φίλε, πάντα έπρεπε. Εσύ είπες όλα τα πιάνει. Όλα είπες τα πιάνει. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το λέει από το 99. Όλοι όσοι πρέπει. Ναι. Το οποίο είναι σημαντικό και γι' αυτό που θέλει να πει. Δηλαδή ο Άναλης σου λέει ότι όλοι θα επιλέξουν να είναι στο Matrix. Ή θα επιλέξουν να πάνε σε έναν κόσμο που όλα είναι κατεστραμμένα και τρώνε χυλό. Ο τύπος που τους προδίδει στο πρώτο είναι ο τύπος ο οποίος λέει φτάνει με το χυλό, θέλω να επιστρέψω στο Matrix. Όλο αυτό έχει έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Και γι' αυτό με intrigue το γεγονός ότι παίζει η Trinity να μην επέλεγε το κόκκινο. Ναι, γιατί, είχε πολύ ενδιαφέρον. Ναι, γιατί οι πρωταγωνιστές μας όλοι θα επιλέξουν το κόκκινο και δεν υπάρχει real choice από τη στιγμή που μου λες ψέμα ή αλήθεια. Τι θα πω, δώσ' μου ψέμα. Θέμα είναι αλλά... ότι τι θα σημαίνει για αυτό που θέλει να πει φεμινιστικά, αν θέλετε, άμα η Trinity έφευγε για τα παιδάκια της. Δεν θα ήταν λίγο... Okay, άρα σαν να λέει η ταινία ότι η γυναίκα κάπως αυτοπροσδιορίζεται από την οικογένεια και τα παιδιά. Και είναι αδύναμη μπροστά σε αυτό. Ναι, δεν θα ήταν είπε, ωραίο. Δεν θα το ήταν είπε ωραίο. Η ταινία. Είναι αυτό που είπαμε το πριν. Είπε ότι είναι gender normative να πούμε ότι ο Νίο θα είναι ο ήρωας, αυτός που έχει καριέρα και έχει κάνει μια τριλογία παιχνιδιών και η Trinity θα έχει απλώς τρία παιδιά. Να. Εντάξει, απλά θα την έκανε. Το μήνυμα όντως θα ήταν πολύ απεσιόδοξο σε φάση ότι αυτή τη στιγμή οι γυναίκες είναι νικημένες από αυτό. Άμα γινόταν αυτό, εγώ θα περίμενα να δω και τις άλλες υπόλοιπες δύο ταινίες. Δεν θα τελειώνει. Ναι, okay. Ισχύει. Ναι, δεν θα τελειώνει. Τώρα θα ήσασταν okay να μην υπάρξει άλλη Matrix ταινία. Εγώ ναι. Εγώ. Επειδή με ιντριγκάρει όλο το σκηνικό της του λόρ του δεύτερου κομματιού, θέλω να δω πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Σε μια ταινία ή ένα πολύ ωραίο Netflix 10 επεισοδίων animation. Ήταν αρκετά, HBO Max, ήταν αρκετά. Θα μπορούσαν και σειρά. Δηλαδή... Θα ήταν ένα ωραίο animation τύπου Arcane. Αλλά εγώ νομίζω ότι το lore θα έχει αναπτυχθεί καλύτερα σε βιβλίο. Εγώ θέλω να δω άλλες δύο ταινίες. Πολύ δύσκολα. Θέλω να δω την ανάπτυξη. Φαντάζομαι εκεί θα δούμε την κοντρά μεταξύ των μηχανών. Τον Smith, ο οποίος πλέον έχει έναν τρόπο να βγει μέσα από το Matrix και να είναι πλήρως ελεύθερος. Ridley Scott θες να δεις, δεν θες να δεις. Εκεί το πάνε, εκεί το πάνε, ρε φίλε. Σου έχει δώσει έναν τρόπο τα προγράμματα πλέον να έρθουν στο real world και τον Smith, ο οποίος είναι ο real villain. Δεν το πάνε, δεν θα το πάνε ποτέ εκεί. Δεν θα έρθει γιατί δεν την ξαναπληρώνουν τη Λάνα. Ναι, δεν θα... Ούτε... Καμία από τις δύο δεν πρόκειται να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτή την ταινία δεν είναι αυτή η σκηνοθέτηση που το κάνει αυτή την ταινία. Μπορεί να το δίνανε στο Βιλνιέβ. Φανταστείτε, Μάτρι Βιλνιέβ. Εντάξει, το Μάτρι δεν έχει πεθάνει. Αυτό είναι το πάνω σίγουρο. Δεν το ξέρεις αυτό. Πάει. Πόσα λεφτά θα βγάλει. Σίγουρα θα κάνουν πράγματα. Ναι, πόσα λεφτά θα βγάλει.
πόσα στην τελική μπορεί να έχει να κατάστρεψε το hype αυτή η ταινία. Ναι. Δηλαδή τώρα περίμενε όλος ο πλανήτης το επόμενο Matrix και βγήκε το 4. Τώρα δεν περιμένει όλος ο πλανήτης. Τώρα περιμένουμε εμείς οι τρεις και άλλοι πέντε. Εμείς πώς ήμασταν όμως μετά το Star Wars 7? Περιμέναμε το 8. Το περιμέναμε. Γιατί είχαμε δώσει free pass. Είχαμε πει ότι OK, έμοιαζες πολύ όντως με το 6. Αλλά πάμε να δούμε τι άλλο θα κάνετε. Ναι, είχαμε δώσει λίγο free pass. Με το 4. Τι είναι? Το Force Awakens. Ναι, το 4. Ναι. Μια μοιάζει με το 4. Ναι, γιατί. Αλλά τι έλεγες, αυτό που είδα τώρα είναι μια αναμάσιμα. Ναι, αλλά τότε πράγματος. Δεν είχε. Η μηχανή δεν είχε πάρει μπρος όταν είχε βγει το 7. Νομίζω άρχισε, ξεκινούσε η μηχανή του. Ήταν ναι, το πρώτο ίσως από τα πρώτα. Η μηχανή έφερε το 8 και δεν το γούσταρε κανένα. Ναι. Όχι, δεν το γούσταρε κανένας. Οι μισοί δεν το γούσταραν γιατί δεν θέλουν νέες ιδέες. Δεν ήταν οι νέες ιδέες του 8 το κόκκινο χάπι. Μαλάκα, του 8 ήταν το πρόβλημα ο Skywalker ότι είναι άλλος χαρακτήρας, ρε φίλε. Τον πήρε και τον άλλαξε. Είπε, α, είναι κάποιος άλλος. Ήταν του Μορφέα. Αλλά δεν είχε νόημα που ήταν άλλος, ρε φίλε. Παιδιά, να σας θυμίσω ότι μιλάμε για το μάτι. Όχι, δεν για να μου λέτε. Μα, δες, δεν μ' αρέσουν ιδέες, αλλά γι' αυτό δεν μου άρεσε το 8. Είναι... Όχι, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει ο Λουκ. Θα άκυγε ποτέ ο Λουκ, ρε μαλάκα, τα βιβλία, είμαι σοβαρή. Εννοείται. Γιατί δεν θα άκυγε ποτέ. Πέρασαν 40 χρόνια, ρε φίλε, από το τελευταίο φορά. Αλλά μπορούσε να γίνει χίλια. Με πίνοντας ιδέες από φυσιά εξωγήινων. Και αυτό το πλήρωσαν. Μπλε γάλα, ναι, okay. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου για... σαν φαν των Wachowskis, τύπου δεν έχω όχι δεν έχω expectations, ξέρω ότι περιμένω από αυτούς κάτι, θα μου δώσουν κάτι άλλο και αυτό το κάτι άλλο θα είναι καλύτερο ναι, από αυτό που πρέπει. Ναι, ναι, ισχύει. Αυτό θα έπρεπε να έχει απολύτως. Πιστεύω ότι θα ήμασταν σαν ταινιοθεατές πιο ευχαριστημένοι άμα ήμασταν κάπως έτσι γενικώς. Δηλαδή ανοιχτή στο όραμα του καλλιτέχνη. Ναι, σε ό,τι μπορεί να του είχε έρθει την στιγμή. Δεν θέλω να δω αυτό που περιμένω ότι θα δω. Θέλω να δω κάτι άλλο. Όχι, θέλω να δω κάτι που θα με ενθουσιάσει. Συνήθως δεν θα είναι αυτό το οποίο θα θέλω και, αλλά θα ικανοποιηθώ αν δω αυτό που θέλω. Με πιάνει στενό. Ναι, θα ικανοποιηθώ αν δω αυτό που θέλω να δω. Γιατί θα νιώσω και εγώ, δες, το περίμενα. Και οκ, okay, έχει μια λογική πάνω στη. Σε αποκρυπτογράφησα. Ναι, αλλά άμα μου δώσεις κάτι άλλο, θα με ενθουσιάσει. Okay. Αυτή είναι από τους λίγους δημιουργούς γενικά που όντως. Πας και με το Cloud Atlas συνέβη αυτό. Λοιπόν, πήγαμε να δούμε μια ταινία, είδαμε μια άλλη, κάπως αυτή που είδαμε. Μας άρεσε, αλλά δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Στο Cloud Atlas δεν ήξερες τι θα δεις. Είδες κάτι παρτό. Στο δεύτερο, στο 8 επεισόδιο του Star Wars, περίμενες κάτι, είδες κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν σου άρεσε. Δεν σου άρεσε, αλλά εγώ που δεν είχα expectations ήμουν τέλειο. Ενώ οι άλλοι περιμέναν κάτι πολύ στάνταρ. Δεν έχεις σχέση τόσο πολύ με το Star Wars εσύ. Ας πούμε αυτό που κάνατε εσείς με τον πατέρα σου, με τα Rewatch, εγώ με τον πατέρα μου η εξαλογία έχει φύγει άπειρες φορές με τον πατέρα μου, έτσι. Αλλά τι άλλα συζητήσεις για το Star Wars, ας πούμε. Φύγε από το σπίτι μου, αρέ. Τίποτα απολύτως, γιατί θα αποχαιρετήσουμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ ήμουν ο Τάσος Αλαταπός, μαζί μου ήταν ο Αλέξης. Hello. Και ο Γιούρη. Yo. Τα λέμε στις επόμενες δύο εκπομπές, οι οποίες θα είναι πιο special. Να φύγει ο Ιανουάριος. Και εγώ θα φύγω. Και εσύ θα φύγεις. Δεν θα είμαι σε αυτές τις δύο εκπομπές. Α, δεν θα είσαι σε αυτές τις δύο εκπομπές. Exactly. Άρα θα είναι special εκπομπές. Ωραία. Παλιά ήταν special, ήταν ήμουνα. Είναι special χωρίς εσένα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτή η κουβέντα. Φτάσαμε τις 2 ώρες. Ναι, ακριβώς. Φιλιά, πολλά φιλιά. Back to the Matrix. OM.